Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 14 λεπτά μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι φυσικά στον Λίμπερο 107,4. Αρχίζει η εκπομπή All About Harrison Air, η τελευταία για αυτή την εβδομάδα. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.30 στον απόϊχο του χθεσινού φιλικού του ποδοσφαιρικού Άρη με την Λάρισα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα ασχοληθούμε κυρίως με το παιχνίδι κόντρα στους Θεσσαλούς, το πρώτο για τον Άρη μπροστά στο κοινό του, το οποίο ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΠΑΕ τις τελευταίες μέρες. Ανταποκρίθηκε, θα λέγαμε, ικανοποιητικά, αρκετά ικανοποιητικά σε αυτή τη νέα προσπάθεια που γίνεται φέτος στην ομάδα και δημιούργησε μια όμορφη ατμόσφαιρα στο Κλεάνθης Βικελίδης με πολύ κόσμο στις κερκίδες και εξίσου πολύ κόσμο και στην μπουτίκ της ομάδας. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 6.30 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι, για το πώς είδατε εσείς κυρίως τον Άρη που χτίζει και δημιουργεί ακόμα ο Πάκο Ερέρα. Μόνο μηνυματικά για την ώρα. FM και ενώ παραλαμβάνω τα μηνύματά στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Από το πρωί βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη ο Μπρούνο Γκάμα, τον οποίο περιμέναμε χθες στην Ελλάδα, αλλά ο Πορτογάλος, όπως ενημερωθήκατε κι εσείς χθες το βράδυ, έχασε την πτήση στην Κωνσταντινούπολη. Έφτασε τελικά σήμερα το πρωί στην Θεσσαλονίκη, πέρασε από τις καθιερωμένες εργομετρικές ιατρικές εξετάσεις και νομίζω ότι μέχρι, ίσως και μέχρι το τέλος εκπομπής, μέχρι τις 7.30, να έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς ΠΑΕ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας της με τον Πορτογάλο Εκστρέμ, ο οποίος ήταν να παρακολουθήσει κιόλας το παιχνίδι με τη Λάρισα χθες. Ευτυχώς που δεν το είδε. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα σίγουρα για το χθεσινό φιλικό. Ο πρωταγωνιστής όμως δεν ήταν ούτε ο Άρης, δεν ήταν ούτε η Λάρισα, ήταν ο αγωνιστικός χώρος, χωρίς να αποτελεί δικαιολογία, γιατί θα μιλήσουμε και για το αγωνιστικό κομμάτι, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα παρά την κακή κατάσταση του γηπέδου, αλλά σίγουρα δυσκόλεψε πολύ τις προσπάθειες των δύο ομάδων, δύο ομάδες που έχουν ως στόχο και κυρίως ο Άρης να παίξουν ποδόσφαιρο. Δεν βοήθησε η κατάσταση του Χλωοτάπητα σε αυτό. Το παραδέχτηκαν άλλωστε και οι προπονητές των δύο ομάδων και ο Θωμάς ο Νασλίδης που τον ακούσαμε να μιλάει από πλευράς παικτών Άρη μετά το τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι έτοιμη η ομάδα, δεν είναι όμως έτοιμος και ο Χλωοτάπητας. Και ίσως θα έπρεπε να μην γίνει το χθεσινό φιλικό στο Βικελίδης. Όχι ότι υπέστη κάποια ζημιά ο Χλωοτάπητας και ότι θα πάει πίσω. Απλά στη φάση που είναι, για να το πω έτσι λίγο πιο απλά, το χόρτο θέλει πάτημα και πότισμα. Πάτημα και πότισμα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι ειδικοί. Και θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το θέμα του Χλωοτάπητα με ένα ραντεβού που έχουμε προγραμματίσει για μετά τις 5.30. Και γι' αυτό, νομίζω αναμενόμενο ήταν, δεν θα πραγματοποιηθεί το φιλικό με τον Μπας Γιάννα στο Κλεάνθης Βικελίδης το μεθεπόμενο Σάββατο. Όχι για να μην επιβαρυνθεί ο Χλωοτάπητας, για να δέσει καλύτερα και να είναι έτοιμος στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν με αντίπαλο τη Λάρισα και πάλι, στις αρχές Σεπτέμβρη. Η εκτίμηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τους ανθρώπους που επιμελήθηκαν το έργο είναι ότι ο Χλωοτάπητας θα είναι 100% έτοιμος στα τέλη Σεπτέμβρη. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι δεν μπορεί να γίνει άλλο παιχνίδι στο Βικελίδης. Απλά το φιλικό με τον Μπας Γιάννενα θα αλλάξει έδρα επειδή είναι φιλικό και υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και υπάρχει επίσης η εκτίμηση ότι στο παιχνίδι με τη Λάρισα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν χθες και θα έχει δέσει περισσότερο. Γιατί χθες όσοι βρεθήκατε κιόλας στο γήπεδο θα διαπιστώσετε από πολύ νωρίς ότι φεύγανε κομμάτια. Μεγάλα κομμάτια, τα οποία όμως με την ίδια ευκολία που βγαίνανε, με την ίδια ευκολία πάλι μπαίνανε. Είτε από τους ποδοσφαιριστές, είτε από τους ανθρώπους του Άρη που ήταν περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και εκμεταλλευόντουσαν τις διακοπές που γίνονταν
για να κλείσουν κάποιες τρύπες. Μάλλον δεν θα έπρεπε να γίνει το χθεσινό φιλικό στο Βικελίδης. Ήταν δηλαδή, ενώ όλος ο κόσμος περίμενε το χθεσινό μάτς για να δει την ομάδα του Πάκο Ερέρα. Το περίμεναν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές για να αγωνιστούν για πρώτη φορά στην έδρα τους μπροστά στον κόσμο της ομάδας. Και γενικότερα όλοι περιμέναμε το χθεσινό μάτς, το οποίο ήταν κατά κάποιο τρόπο και η αρχή αυτής της νέας προσπάθειας που κάνει ο Άρης, καθώς ήταν και το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, έστω και φιλικό. Ήρθε ο Χλωτάπτας και μας τα χάλασε και επηρέασε μέχρι ένα συγκεκριμένο βαθμό το χθεσινό παιχνίδι και το πώς το προσέγγισαν και το πώς το αντιμετώπισαν οι παίχτες των δύο ομάδων. Οπότε ήταν φυσιολογικό, κάποιες φορές δεν έβαλαν τα πόδια τους στη φωτιά, κάποιες προσπάθειές τους δεν τους βγήκαν όπως θα θέλανε. Είναι αυτό που είπε χαρακτηριστικά ο Θωμάς Ονασλίδης μετά το τέλος του αγώνα, ότι έκανες ένα βήμα και ήταν λες και έκανες και πρέπει να κάνεις άλλα 2-3, έτσι όπως ήταν ο αγωνιστικός χώρος. Ήταν δύσκολο. Υπάρχει βέβαια, και θα μιλήσουμε μετά για να καταγράψουμε κάποια πράγματα όσον αφορά το αγωνιστικό. Όχι βέβαια ότι είδαμε κάτι το οποίο μας προκαλεί εντύπωση και δεν το περιμέναμε. Απλά το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από το χθεσινό παιχνίδι όσον αφορά καθαρά το αγωνιστικό κομμάτι είναι ότι ο Άρης δεν είναι έτοιμος ακόμα. Θέλει αρκετή δουλειά. Μπορεί ο Ερέρα να δηλώνει ότι η ομάδα του θα είναι έτοιμη κόντρα στην Λαμία. Αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, προπονητές βέβαια δεν είμαστε, αλλά τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι ο Άρης δεν θα είναι 100% έτοιμος στην πρεμιέρα, σε 2 εβδομάδες. Θα είναι σίγουρα πιο έτοιμος από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω να είναι 100% έτοιμος. Μια ομάδα που φαίνεται ότι μπροστά ακόμα ψάχνεται πολύ, με την ομοιογένεια και τη χημεία των μεσοεπιθετικών της. Μια ομάδα που δεν την είδαμε χθες, είναι η αλήθεια, να πιέζει τόσο ψηλά, όπως μας είχε προειδεάσει ο Ερέρα με το στυλ ποδοσφαίρου που του αρέσει να παίζει. Και όσο πλησιάζουμε προς την σέντρα του πρωταθλήματος, νομίζω ότι και ο Ισπανός τεχνικός θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να καταλήξει και στο σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει, αλλά και στα πρόσωπα τα οποία θα λογίζει ως βασικούς. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προσπαθεί να είναι δίκαιος, να μοιράζει το χρόνο μεταξύ των παιχτών, θεωρώντας ότι δίνει και κίνητρο έτσι σε όλους τους ποδοσφαιριστές, αλλά όσο πλησιάζουμε προς τις επίσημες υποχρεώσεις της ομάδας, σιγά σιγά θα πρέπει ο Ερέρα να αρχίσει να καταλήγει σε έναν κορμό ποδοσφαιριστών, σε μια συγκεκριμένη εντεκάδα η οποία θα δουλέψει για τις επόμενες 2 εβδομάδες και θα αρχίσει να αποκτάει χημεία και ομοιογένεια. Και δεν μιλά μόνο για το κομμάτι των φιλικών, όπου τον είδαμε και χθες να κάνει πολλές μαζεμένες αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Μιλάω και για το κομμάτι των προπονήσεων, όπου και εκεί ο Ερέρα, χωρίς να είναι όλο αυτό κατηγορία, είναι απλά καταγραφή μιας κατάστασης και κριτική. Έτσι. Καλόβουλη κριτική. Πάντα. Για τον συμπαθέστατο Πάκο Ερέρα. Όπως και στις προπονήσεις, γενικότερα τον βλέπουμε να δουλεύει με τους ποδοσφαιριστές ανακατεμένους, είτε στις ασκήσεις που γίνονται της τακτικής, είτε στο δίτερμα που γίνεται μια στο τόσο στις προπονήσεις. Δεν έχει εστιάσει μέχρι στιγμής ο Ερέρα σε ένα συγκεκριμένο σχήμα, σε μια συγκεκριμένη δεκάδα. Μέχρι ένα σημείο της προετοιμασίας, φυσικά και το καταλαβαίνουμε, είναι φυσιολογικό, αλλά πλέον από εδώ και πέρα και με 2 εβδομάδες μέχρι τη σέντρα του πρωταθλήματος, ίσως ο Ισπανός τεχνικός θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίζει να κατασταλάζει και στο σχήμα και στον τρόπο παιχνιδιού και στα πρόσωπα. Γιατί όσοι είδατε χθες το παιχνίδι από κοντά στο Βικελίδης, θα προσέξατε ότι ο Άρης δεν ανέβαζε πολύ συχνά ψηλά τις γραμμές του, έδινε γήπεδο στη Λάρισα και προσπαθούσε να χτυπήσει την κόντρα. Τώρα βέβαια θα μου πεις και πώς να παίξει οργανωμένο και στρατό ποδόσφαιρο σε ένα τέτοιο χλωτάπητα. Σίγουρα, σε ένα βαθμό το επηρέασε αυτό το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου. Είναι όμως, δεν μπορούμε όμως να παραβλέψουμε
τακτικά πώς συμπεριφέρθηκε η ομάδα. Ξαναλέω όμως, όλα αυτά δεν είναι ούτε αυστηρή κριτική ούτε τίποτα. Είναι καταγραφή και απλή κριτική για μια ομάδα που ακόμα δουλεύεται. Μια ομάδα που ακόμα προετοιμάζεται. Έτσι. Σε δύο εβδομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Υπάρχει χρόνος ακόμα για τον Άρη να δουλευτεί. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα νωρίτερα. Ο Άρης θα είναι πιο έτοιμος με τη Λαμία. Και το έχουμε επισημάνει και το έχουμε τονίσει ξανά ότι θέλει λίγο χρόνο παραπάνω η ομάδα για να αρχίσει να ρολάρει και να βγάζει στο γήπεδο αυτά τα οποία θέλει. Και θα χρειαστεί λίγο χρόνο περισσότερο και μετά την πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος. Απλά θα πρέπει ο Ερέρα για να επισπεύσουμε λίγο το θέμα της ομοιογένειας και της χημίας να αρχίσει να καταλήγει σε πρόσωπα και σχήμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε το 4-3-3 ως δεδομένο, το οποίο επειδή θεωρείται και ένα ευέλικτο σύστημα στο ποδόσφαιρο, προσέξατε για παράδειγμα χθες στη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου ότι αυτόματα μερικές φορές το 4-3-3 μετατρέπεται σε 4-2-3-1 με τον Κολάσο επιτελικό μέσο και τον Μπάσα με τον Ματίγια να είναι οι δύο χαφ. Είναι ένα ευέλικτο σύστημα. Είναι επιθετικό σύστημα. Απλά ο Άριστες δεν ήταν τόσο επιθετικός και δικαιολογημένα μέχρι ένα σημείο. Εντάξει. Καλό είναι και τα λάθη τα οποία γίνανε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και οι όποιες αδυναμίες εμφανίζονται να εμφανίζονται τώρα και να τα σημειώνουμε τώρα και να τα βλέπει και ο προπονητής τώρα, γιατί τα είδε ο προπονητής θες αυτά, ο οποίος πάντα βάζει ψηλά τον πήχη και το θυμάστε και μετά τα παιχνίδια στην Ολλανδία παρά τις καλές φανίσεις της ομάδας, ότι εστίαζε περισσότερο σε αυτά τα οποία δεν του άρεσαν και σε αδυναμίες του Άρη. Καλό είναι όλα αυτά λοιπόν να κάνουν την εμφάνισή τους τώρα, να επισημάνονται τώρα και όχι μέσα στη σεζόν. Όπως επίσης δεν μπορούμε να μην παραβλέψουμε και το κομμάτι της κούρασης που φαίνεται ότι έβγαλαν κάποιοι ποδοσφαιριστές θες. Γιατί ορισμένοι δεν ήταν και στην καλύτερη μέρα τους. Κόντρα στη Λάρισα. Στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, ο κορυφαίος του γηπέδου από πλευρά Σάρη ήταν ο Τζανακάκης. Φρέσκος, με τρεξίματα, ένα-δύο κενά αμυντικά αλλά φυσιολογικά λόγω των πολλών ευασμάτων που έχει, αλλά νομίζω ήταν από τον Άρη παίκτης που ξεχώρισε. Και ο Δελιζής επίσης πολύ σταθερός. Κάποιοι όμως δεν τράβηξαν όσο θα περίμεναν. Και είναι φυσιολογικό. Είμαστε ακόμα σε φάση προετοιμασίας και οι προπονητές λένε πάντοτε ότι είναι καλό η ομάδα να βγάζει κούραση σε αυτή τη φάση τη σεζόν, στη φάση της προετοιμασίας, γιατί αυτό αποδεικνύει ότι γίνεται και δουλειά πάνω στη φυσική κατάσταση και όχι μόνο. Ο φίλος 779 λέει: Κριτική αγωνιστική με αυτό το τερέν είναι άσκοπη. Το θέμα είναι στο πρωτάθλημα με την ΑΕΛ το τερέν να είναι πολύ πιο βελτιωμένο γιατί απαιτούνται νίκες. Θα είναι πιο βελτιωμένο και θα μιλήσουμε μετά τις 5.30 με το τερέν. Σίγουρα δεν μπορώ να κάνω πολύ μεγάλη ανάλυση για το αγωνιστικό και κριτική. Απλά καταγράφουμε κάποια πράγματα κυρίως στο τακτικό κομμάτι που δεν επηρεάζονται από τον αγωνιστικό χώρο. Κακά τα ψέματα. Ναι, μεν ήταν σε αυτήν την κατάσταση ο Κλωτάπτας, αλλά κάποια πράγματα δεν κρύβονται πίσω από αυτό. Και ξαναλέω, είναι καλοπροαίρετη κριτική. Δεν είναι κακή κριτική. Για μια ομάδα που έχει όλα τελικά και όλα τα φόντα και τον προπονητή να κάνει μια πολύ καλή πορεία την φετινή σεζόν. Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ο Άρης θέλει δουλειά ακόμα. Είναι το μόνο δεδομένο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 39 λεπτά μετά από τις 5. Λίμπρο 107,4, All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7.30. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ξεκινήσαμε έτσι μια κουβέντα από το προηγούμενο μισάωρο για τον Άρη και την εικόνα παρουσίασε κόντρα στην Λάρισα. Σημαντικό ρόλο, είπαμε, έπαιξε ο αγωνιστικός χώρος και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Δεν βοήθησε τις δύο ομάδες να παίξουν το ποδόσφαιρο το οποίο θέλουν. Χωρίς όμως να μας απαγορεύει η κατάσταση αυτή, να σημειώσουμε βασικά κάποια πράγματα όσον αφορά την εικόνα του Άρη, που είναι φυσιολογικό, ξαναλέω. Έτσι, δεν αφορίζουμε ούτε τον Ερέα ούτε κανένα. Κάνουμε κριτική και κουβέντα. Λοιπόν, είναι φυσιολογικό σε αυτό το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, μάλλον θα είναι δουλειά. Με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Έτσι, και το έχουμε επισημάνει και τις προηγούμενες μέρες ότι ο Άρης θέλει να παίξει ένα απαιτητικό μοντέλο ποδοσφαίρου, το οποίο θέλει δουλειά και χρόνο. Και υπάρχουν και δύο νέα πρόσωπα που πρέπει να μπουν. Ο Γιουνές
Μπήκε από χθες. Θέλει χρόνο και αυτός. Περιμένουμε να μπει και ο Μπρούνο Γκάμα. Έτσι. Και θέλει υπομονή. Υπομονή και στήριξη σε αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο Ερέρα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα καταγράψουμε και κάτι το οποίο βλέπουμε. Όπως αυτά τα οποία είδαμε, κάποια από αυτά τα οποία είδαμε, στο χθεσινό φιλικό με την Λάρισα. Το συμπέρασμα είναι ότι ο Άρης πρέπει να αρχίσει να βρίσκει, να βγάζει, για να βγάζει αυτοματισμούς και να αρχίσει να βγάζει το γήπεδο. Αυτό το οποίο θέλει ο Ερέρα θα χρειαστεί και ένας μήνας επιπλέον μετά τη σέντρα του πρωταθλήματος. Απλά αυτό το οποίο επισημάναμε είναι ότι σιγά σιγά θα πρέπει και ο Ερέρα να αρχίσει να καταλήγει σε μια δεκάδα στην οποία θα δώσει έμφαση πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος και το παιχνίδι με την Λαμία. Έτσι, πάντα όλα με καλοπροαίρετο τρόπο τα όσα καταγράφουμε. Έτσι, για έναν Άρη που έχει ένα πάρα πολύ καλό υλικό, ένα πάρα πολύ καλό προπονητή και βρίσκεται ακόμα στην φάση του τελικού μονταρίσματος. Πάνω κάτω τα ίδια δεδομένα ισχύουν και για την ομάδα της Λάρισας, για την οποία έτσι σχηματίσαμε μια πρώτη γνώμη βλέποντας τη χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μια ομάδα που και αυτή έχει πολλά νέα πρόσωπα, που και αυτή ψάχνει ομοιογένεια και χημεία εν ώψη της πρώτης έντρας του πρωταθλήματος. Για τη Λάρισα, για το χθεσινό φιλικό, για τον Άρη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, μας μίλησε λίγο νωρίτερα ο Βαγγέλης ο Μόρας, ο αρχηγός των Θεσσαλών, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός που αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90 λεπτό χθες κόντρα στον Άρη και μας και κατέγραψε την άποψή του και το πώς έζησε ο ίδιος στο χθεσινό φιλικό, πώς είδε τον Άρη και πώς είδε και την Λάρισα και γενικά τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε ένας παίκτης που έχει παραστάσει στο εξωτερικό και προσφάτως γύρισε πάλι στην Ελλάδα σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε τι μας Βαγγέλης Μόρας και επιστρέφουμε σε λίγο. Φιλικό προετοιμασίας χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και την Λάρισα. Αναγνωριστικό κιόλας και για τις δύο ομάδες λίγο πριν τη σέντρα στην Super League. Με πρωταγωνιστή όμως νομίζω θα συμφωνήσει και εσύ τον χλωτάρτα του γηπέδου που πρέπει να σας δυσκόλεψε αρκετά, έτσι. Εντάξει, θεωρώ ότι αν βρισκόμασταν σε αρχής του πρωτάθλημα τώρα δεν νομίζω να παίζαμε αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια ήταν τόσο επικίνδυνο που ευτυχώς όλα πήγαν καλά και δεν τραυματίστηκε κάποιος παίκτης, γιατί οι πιθανότητες ήταν πάρα πολλές έτσι ώστε να πάθει κάποιος κάτι. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, τουλάχιστον θεωρώ ότι ο κόσμος είδε όσο μπορούσε ένα θετικό παιχνίδι, τουλάχιστον την προσπάθεια των παιχτών, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο από θέμα τεχνικής, ας το πούμε, οτιδήποτε, γιατί το γήπεδο αυτό που είπαμε δεν σε βοηθούσε καθόλου έτσι ώστε να παίξει και πιο γρήγορα, να έχει ένα πιο γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι, αλλά και για να ο κάθε παίκτης ξεχωριστά έτσι να προσφέρει κάτι περισσότερο. Μιας που ανέφερες τον κόσμο, φαντάζομαι λίγο σας ξάφνιασε ευχάριστα και εσάς, παρόλο που ήρθατος αντίπαλος του Βικελίδης, η παρουσία τόσων φίλων του Άρη στο γήπεδο και η ωραία ατμόσφαιρα που δημιούργησαν. Ξέρεις τι είναι αυτό που λείπει από τα γήπεδα, οπότε ήταν πάρα πολύ ωραίο έτσι να δούμε τον Άρη μετά από χρόνια πάλι να ξαναεπανέλθει. Τον κόσμο είναι δίπλα του, οπότε αυτό χρειαζόμαστε, αν θέλουμε να έρχονται παίκτες, αν θέλουμε να κάνουμε καλύτερο το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να υπάρχουν τις σωστές διοικήσεις έτσι ώστε να ακολουθεί και ο κόσμος και να στηρίζει την ομάδα. Οπότε ήταν πολύ ευχάριστο πραγματικά, ειδικά και σε δύσκολη περίοδο τώρα, γιατί είναι όλοι διακοπές από ό,τι ξέρουμε. Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας δύσκολος, όπου δεν περίμενες να έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά ο κόσμος βρέθηκε. Γιατί αυτό που είπα το έχει ανάγκη, οπότε το έχει ανάγκη και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από το όσο μπορούμε έτσι να σχολιάσουμε αγωνιστικά το χθεσινό φιλικό, ποια ήταν η εικόνα που σου άφησε ο Άρης στα 90 λεπτά, γιατί είναι μια νέα ομάδα που επιστρέφει στην Super League μετά από 4 χρόνια και με φιλοδοξίες και αισιοδοξία γιατί είναι νέα σεζόν. Εντάξει, θεωρώ ότι φάνηκε ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια στην ομάδα αυτή τη στιγμή ακόμα, κάτι που είναι φυσιολογικό, εντάξει, δεν νομίζω να περιμένει κάποιος να δεθεί η ομάδα πάρα πολύ γρήγορα σίγουρα.
Υπάρχει ακόμα 20 μέρες, έτσι ώστε να 20-15 μέρες, ας το πούμε, έτσι ώστε να ετοιμαστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Όσο πιο γρήγορα το κάνουν, τόσο πιο καλά θα είναι και για την ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι που έλειψε περισσότερο, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται μεγένεια, έτσι ώστε να δεθεί με ένα καινούργιο προπονητή, καινούργιους παίκτες, έτσι ώστε να καταφέρει να βγάλει αυτά που, τα οποία πιστεύουν ότι μπορούν να βγάλει η ομάδα. Η υπομονή είναι η λέξη κλειδί σε αυτό που αναφέρεις, αν και στο ελληνικό ποδόσφαιρο η υπομονή είναι λίγο σπάνιο σαν φαινόμενο μερικές φορές. Κάτι, αλήθεια είναι αυτή, αλλά θεωρώ, δεν ξέρω ποιοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τον Άρη, αυτό είναι το λάθος το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, δεν υπάρχει υπομονία. Ας βάλουν ένα project κάποιον χρόνο μπροστά, έτσι ώστε να ετοιμάσουν μια ομάδα, έτσι ώστε θα βρίσκεται συνέχεια στην αλφαεθνική και δεν θα έχει προβλήματα από τη μια μέρα στην άλλη να διαλυθεί πάλι. Οπότε αυτό είναι που πρέπει να τους απασχολεί όταν περνάς τόσα χρόνια με πολλά προβλήματα. Για μένα θεωρώ, έτσι πως είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι πως είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με την κρίση, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει και χτυπάνε και το ποδόσφαιρο, το καλύτερο είναι να δημιουργήσει έτσι μια ομάδα η οποία θα, στο μέλλον θα μπορέσει να είναι υγιές, έτσι ώστε να μην έχει πρόβλημα σε τυχόν κάποιο λάθος, πούμε, αν έρθει κάποιος προβασμός, εκεί διαλύονται όλες οι ομάδες. Οπότε η δυναμική της ομάδας είναι εκεί, να μπορεί να φτιάξει μια σταθερή διοίκηση, η οποία θα αντέχει και στα δύσκολα, αλλά θα μπορεί να μείνει έτσι για πολλά χρόνια στην Ελλαδοεθνική για να φτιάξει έναν κορμό και μια ομάδα η οποία θα βγάζει παίκτες. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι της κάθε ομάδας. Ναι. Κάθε ομάδα. Μια διοίκηση που στον Άρη φέτος έχει φέρει πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, κυρίως ξένους βέβαια, μεταξύ των οποίων και ένας παίκτης τον οποίο γνωρίζει αρκετά καλά, υπήρξατε και συμπαίκτες, αναφέρουμε στον Μιτζέν Μπάστα, δεν ξέρω αν είχε την ευκαιρία να τα πείτε και λίγο στη διάρκεια του χθεσινού φιλικού. Με τον Μιγγέλ τα είπαμε και πριν να υπογράψει, όταν με πήρε τηλέφωνο για να με ρωτήσει. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Μιγγέλ τον είδα και χθες, ότι ήταν από τους παίκτες οι οποίοι δεν έχετε πρόβλημα, δεν θα κρυφτεί, έχει προσωπικότητα, έχει εμπειρία, οπότε είναι ένα μηχανάκι στο κέντρο με ποιότητα, το οποίο και στα δύσκολα δεν πρόκειται, αυτό που είπα, να κρυφτεί. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι το κλειδί των δύο γραμμών, ας το πούμε. Ναι. Και πέραν του Μπάσα, αντάμωσες, να το πω έτσι, και με έναν πρώην συμπαίκτη του Θωμά τον Ασλίδη. Ο Θωμάς, ναι, περάσαμε 6 μήνες μαζί, δέχτηκε την ομάδα. Χαίρομαι πραγματικά που επέστρεψε στην ομάδα της Καρδιάς του, είναι ότι πιο ωραίο, τον καταλαβαίνω απόλυτα. Ξέρω πως είναι να γυρίζεις σε μια ομάδα την οποία από μικρό παιδί την υποστηρίζεις. Οπότε του εύχομαι πραγματικά ότι καλύτερο, το αξίζει γιατί είναι και καλό παιδί, οπότε δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, ούτε για την ποιότητά του, ούτε για τον είναι καλός ποδοσφαιριστής ή οτιδήποτε. Ξέρω ότι είναι καλό παιδί, το οποίο του εύχομαι πραγματικά υγεία και όλα τα άλλα. Θα τα βρει μπροστά του. Η Λάρισα ξεκινάει την φετινή σεζόν με αρκετά νέα πρόσωπα. Νομίζω είχατε βασικά 18 αποχωρήσεις και 18 προσθήκες στο ρόστερ. Μια πολύ νέα ομάδα. Νομίζω είστε και εσείς σε μια φάση αναφή του Άρη. Καλά. Όντως δεν περιμέναμε να υπάρξουν τόσες πολλές αλλαγές, η αλήθεια είναι, αλλά τελικά υπήρξανε. Οπότε ξαναβρεθήκαμε έτσι και φέτος στην προετοιμασία να προσπαθήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται να δεθούμε για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ ότι στα πρώτα φιλικά όντως δεν είχαμε κάποια προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι λυθήκαν με κάποιες προσθήκες που γίνανε. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι και αυτό που με χαροποίησε χθες, ότι ήταν μια ομάδα η οποία ήταν δεμένη σε όλες τις γραμμές και προσπάθησε έτσι από την αρχή μέχρι το τέλος να παίξει, αλλά και να προσπαθήσει να κερδίσει. Οπότε το θετικό ήταν αυτό και θεωρώ ότι στα επόμενα φιλικά τα οποία έχουμε άλλα δύο θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι διεκτικά για την αρχή του πρωταθλήματος, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως είναι και το πρόγραμμα κιόλας. Γιατί όσο πιο γρήγορα παίρνει το βαθμό, τόσο πιο εύκολα είναι μετά. Και με τον Άρη, μάλιστα, μιας που ανέφερε στο πρόγραμμα, πάλι στον δρόμο σας, αρκετά σύντομα, τη δεύτερη αγωνιστική, πάλι στο Βικελίδης. Ναι, εύχομαι το γήπεδο να είναι σε καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον να το ευχαριστηθούμε περισσότερο το παιχνίδι, οπότε αυτό είναι που με απασχολεί αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που είπα, είναι ευχάριστο να παίζεις σε τέτοιες έδρες και τέτοια παιχνίδια, οπότε θα χαρούμε να ξαναέρθουμε. Εσύ είσαι ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, πήρες την απόφαση να επιστρέψεις πίσω, έχοντας ζήσει τόσα πράγματα έξω με πολύ διαφορετικές παραστάσεις.
πώς βλέπεις την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Δεν θα πω ότι βλέπω θετική, τη βλέπω πάρα πολύ αρνητική και δυστυχώς δεν βλέπω σημεία ανάκαμψης. Εύχομαι μόλις αυτές τις αποφάσεις που θα πάρουν η πολιτεία μαζί με την ΕΠΟ και την Super League να καταφέρουν να φτιάξουν ένα πρωτάθλημα αξιόπιστο με ομάδες οι οποίες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα οικονομικό και θα μπορούν να παίχτες που έρχονται από άλλες χώρες και οι Έλληνες να μπορούν έτσι να εμπιστεύονται τις ομάδες τους έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ένα υγιές πρωτάθλημα, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια από ό,τι ξέρουμε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οπότε αυτό που εύχομαι είναι αυτό, να υπάρχουν υγιές ομάδες οι οποίες θα μπορέσουν να προσφέρουν στον ποδοσφαιριστή το 100% έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει και αυτό το 100%. Μάλιστα, ωραία. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σε ευχηθούμε μια καλή σεζόν με την Λάρισα και θα τα πούμε ξανά σε λιγότερο από ένα μήνα. Αυτά από τον Βαγγέλη Μόρα, ο οποίος μίλησε στον Λίμπερο 107,4 και στην εκπομπή All About Aris On Air, με αφορμή το χθεσινό φιλικό, πώς το έζησε ο ίδιος, πώς είδε τον Άρη. Και είναι και ένας ποδοσφαιριστής που με τις παραστάσεις που έχει από τα χρόνια που αγωνίστηκε στο εξωτερικό, δεν γίνεται να μην τον ρωτήσεις και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ προσωπικά κρατάω περισσότερο αυτό το οποίο είπε για την υπομονή που πρέπει επιτέλους να μπει και να εφαρμοστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στις ομάδες, καθώς κακά τα ψέματα δεν υπάρχει όσο στο βαθμό στον οποίο θα έπρεπε. Δηλαδή η εμπιστοσύνη και η πίστοση χρόνου σε ένα συγκεκριμένο πλάνο και θα το πάω πιο συγκεκριμένα στον Άριο που θέλει χρόνο, θέλει υπομονή και στήριξη σε αυτό το νέο πλάνο που πάει να εφαρμοστεί. Είναι νωρίς ακόμα, είναι φυσιολογικό η ομάδα να μην είναι ακόμα έτοιμη, να βγάζει κάποιες αδυναμίες και καλό είναι να τις βγάζει τώρα αυτές τις αδυναμίες ώστε να τις διορθώσει από νωρίς και να μην κληθεί να τις αντιμετωπίσει στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και λίγη ώρα, υπογράφτηκε η συμφωνία για τα τηλεοπτικά των 7 άστεγων ομάδων με την ΕΡΤ για την νέα σεζόν. Για τα επόμενα 2 χρόνια και επίσημα οι εντός έδρας αγώνες του Άρη θα μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση. Εξέλιξη που άμεσα αναμένεται να φέρει στα ταμεία της ομάδας και τα πρώτα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο και θα, σίγουρα αυτό το ποσό, όποιο και αν είναι, θα την κάνει πιο ευέλικτη στην λειτουργία της, όχι πως είχε θέμα μέχρι στιγμής, για να είμαι σωστή απέναντι στην διοίκηση και στον Θόδωρο Καρυπίδη. Όλα τα χρήματα, σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα πάντα είναι καλοδεχούμενα για τις ομάδες και το γεγονός ότι έπεσαν υπογραφές με την ΕΡΤ αναμένεται να φέρει άμεσα στα ταμεία της ομάδας τα πρώτα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο της νέας σεζόν. Από τις παρουσίες που πέρασαν να παρατήρεται στο γήπεδο ήταν και αυτή του Τόμ Παπαδόπουλου. Ο ομογενής επιχειρηματίας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του και δεν έχασε την ευκαιρία να βρεθεί χθες στο Κλειάνθης Βικελίδης και να παρακολουθήσει το νέο Άρη στο φιλικό με την Λάρισα και φυσικά να συνομιλήσει και με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Για λίγη ώρα τα είπαν οι δύο άντρες. Ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος σήμερα μαζί με τον αθλητικό διευθυντή του Άρη, τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο και τον Βαγγέλη Παζαρτζίδη, τον υπεύθυνο της εταιρείας που έχει αναλάβει τα έργα στο Ρήσιο, επιθεώρησαν τα αποδυτήρια του Κλειάνθης Βικελίδης και τους χώρους γενικότερα και κάτω για τα έργα που θα ξεκινήσουν από εβδομάδα και θα αναλάβει η εταιρεία του κύριου Παζαρτζίδη όσον αφορά την ανακαίνιση των αποδυτηρίων, το γραφείο των διαιτητών, του ιατρείου και γενικότερα των διαδρόμων κάτω, που θέλουν η αλήθεια έτσι, ένα καλό lifting αφού τελειώσουν οι εργασίες στο Ρήσιο που είναι ζήτημα ημέρων. Οι άνθρωποι της εταιρείας του κ. Παζαρτζίδη θα μπουν και στο Βικελίδης για να πιάσουν δουλειά, να ξεκινήσουν τα έργα και όλα να είναι έτοιμα για το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν με αντίπαλο την Λάρισα στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, παιχνίδι το οποίο αναμένεται να γίνει στις αρχές του Σεπτέμβρη. Όπως είπαμε και νωρίτερα, το φιλικό με τον Μπας Γιάννα δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά στο Κλειάνθης Βικελίδης το μεθεπόμενο Σάββατο, προκειμένου να προφυλαχθεί
και κυρίως να έχει το χρόνο για να δέσει ο Χλωτάπητας και να είναι έτοιμος για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Αναζητείται έδρα για τη διεξαγωγή του φιλικού, το οποίο δεν αποκλείεται να γίνει και στους Ζωσιμάδες. Συνέδρα των υπηρετών, κάτι το οποίο θα αποφασιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες και πάντα σε συνεννόηση των ανθρώπων του Άρη με τους ανθρώπους του ΠΑΣ Γιάννα. Το δεδομένο όμως είναι ότι όσοι περιμένουν να δουν Άρης ΠΑΣ Γιάννα, στο Βικελίδης δεν θα το δουν εξαιτίας του Χλωτάπητα. Όχι πως θα μπορούσε να γίνει, περισσότερο για να έχει το χρόνο και την άνεση για να δέσει το νέο χόρτο το οποίο έχει τοποθετηθεί. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 12 λεπτά μετά από τις 6, δεύτερη ώρα εκπομπής All About Aris On Air, τελευταία αυτή την εβδομάδα. Νικός Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σήμερα Παρασκευή 10 του Αυγούστου. Εδώ και λίγη ώρα ξεκινήσει η προπόνηση της ομάδας στο νέο ορίζον, στην οποία δίνει το παρόν και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος μίλησε με τον Πάκο Ερέρα, είδε και λίγο πώς προχωρούν οι τελευταίες εργασίες που γίνονται στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Εκεί όπου ο Άρης θα ακολουθήσει σήμερα λογικά ένα χαλαρό πρόγραμμα σε σχέση με τα συνηθισμένα, καθώς προέρχεται από το φιλικό με την Λάρισα και αύριο ταξιδεύει στην Ξάνθη για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα στο φιλικό, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο στις 7 το απόγευμα στα Πηγάδια, εκεί όπου η ομάδα θα ταξιδέψει αυθημερών, αύριο νωρίς το μεσημερά, και δεν υπάρχει λόγος άλλωστε να πάει από σήμερα το βράδυ, σε ένα ακόμα τεστ για τους κιτρινόμαυρους εκτός έδρας αυτή τη φορά. Έχει και αυτό τη δική του σκοπιμότητα να διεξάγεται ένα φιλικό στην έδρα μιας άλλης ομάδας, γιατί τεστάρει τη δική σου ομάδα στις συνθήκες ενός εκτός έδρας αγώνα. Και θα περιμένουμε να δούμε την εικόνα του Άρη αύριο, σαφώς σε ένα καλύτερο αγωνιστικό χώρο, σε αντίθεση με αυτόν του Κλειάδη Βικελίδης, όπου ναι μεν μπήκε ένας καινούργιος Χλωτάπητας, αλλά θέλει τον χρόνο του ακόμα και, όπως λέγαμε και πριν, επηρέασε αισθητά σε ένα βαθμό τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Για την ώρα τηλεφωνική επικοινωνία δεν μας βοηθάει για να επικοινωνήσουμε με τον καλεσμένο μας. Γι' αυτό ανοίγω γραμμές, Βασίλη Καβαδία, για να μιλήσουμε με τον κόσμο του Άρη που βρέθηκε χθες στο Κλειάδης Βικελίδης και είδα από κοντά την ομάδα. 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια, αν έχει το όρεξη για κουβεντούλα, για αυτά τα οποία είδαμε χθες στο Βικελίδης, όσα καταφέραμε να δούμε τέλος πάντων. Μπορέσαμε και είδαμε κάποια πράγματα. Περισσότερα δυστυχώς δεν καταφέραμε λόγω της κατάστασης του Χλωτάπητα, που επαναλαμβάνω εμπόδισε σε ένα βαθμό, όπως ήταν φυσιολογικό, τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Πάντως ήταν πολύ όμορφη εικόνα, νομίζω, χθες στο γήπεδο, με τον κόσμο που βρέθηκε και ανταποκρίθηκε, και είναι σημαντικός ο αριθμός που είχαμε, πάνω από 13-14.000, εγώ τους έγωψα με το δικό μου μάτι, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, εν μέσω αδειών, και με ζέστη και με πολύ γρασία, ρε φίλε, χθες στο γήπεδο πραγματικά, βρέθηκε πολλής κόσμος, όπως επίσης ήταν πολύ ευχάριστες και οι εικόνες που είχαμε από την μπουτίκ της ομάδας, με ουρές των φίλων του Άρη, και για την αγορά ενός εισιτηρίου για το χθεσινό φιλικό, αλλά και για την αγορά ενός διαρκείας για την νέα σεζόν. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση, στην αλήθεια, την ΠΑΕ για την κίνηση που σημειώθηκε χθες όσον αφορά τα εισιτήρια διαρκείας. Φαντάζομαι όμως ότι υπήρξε κινητικότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι, και γι' αυτό και οι άνθρωποι του Άρη και ο Θόδωρος Καρυπίδης έμειναν ικανοποιημένοι από την παρουσία του κόσμου και στις κερκίδες αλλά και στην μπουτίκ, ελπίζοντας ότι θα υπάρξει ανάλογη συνέχεια πλέον με τα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, πάλι με τη Λάρισα στο Κλειάνδης Βικελίδης στις αρχές Σεπτεμβρίου. Βέβαια, δεν υπήρξε η ανάλογη ικανοποίηση με την εικόνα του Άρη, είναι η αλήθεια, στις τάξεις της ομάδας. Ένας, δεν θα το έλεγα προβληματισμός, αλλά εντοπισμός κάποιων αδυναμιών που είναι καλό, επαναλαμβάνω, να τις εντοπίζουν τώρα οι άνθρωποι του Άρη και να βγαίνουν τώρα από την ομάδα, γιατί
Αυτός είναι και ο σκοπός της προετοιμασίας και των φιλικών της προετοιμασίας. Να δεις τι θέλει δουλειά, τι δεν πάει καλά, τι πρέπει να διορθώσεις στη συνέχεια της προετοιμασίας και ενώπιση των επίσημων αγωνιστικών σου υποχρεώσεων. Σίγουρα ο κόσμος που βρέθηκε χθες στο γήπεδο θα ήθελε να δει ένα διαφορετικό άρι, ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ακούγοντας και διαβάζοντας για την καλή παρουσία της ομάδας στην Ολλανδία, λίγο όμως το ότι κάποιοι παίχτες δεν τράβηξαν τόσο χθες και είναι φυσιολογικό, λίγο ο αγωνιστικός χώρος ο οποίος δεν ήταν σε καλή κατάσταση, συνέβαλαν στο γεγονός η εικόνα εντός γηπέδου να μην είναι ανάλογη με αυτήν στις Κερκίδες. Πάμε όμως στο πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο. Χαίρετε. Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Λοιπόν, τώρα εγώ ήμουνα χθες μέσα. Mm-hmm. Ήταν ωραία η ατμόσφαιρα έτσι και πριν τον αγώνα. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχαν χαμόγελα και τα σχετικά. Μετά από χρόνια έβλεπες μία αισιοδοξία. Καλό είναι να υπάρχει. Απλά να μην υπάρχει υπέρμετρος ενθουσιασμός και ότι θα πάμε μετά την κλήρωση. Έβλεπα ότι όλοι γράφανε θα πάμε για το 6-6, 7-7. Αυτά δεν υπάρχουν, παιδιά, από τα φιλικά. Δεν κερδίσαμε 4 φιλικά, γνώμη μου, στην Ολλανδία και γίναμε Μπαρτσελώνα. Καλά, εννοείται. Ή φέραμε χθες το 1-1 και πέφτουμε κατηγορία. Δεν λέει κάτι το φιλικό. Και όσοι προσπαθούν να κάνουν ανάλυση στο φιλικό, είναι λάθος. Πρώτον, γιατί ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός. Και δεύτερον, γιατί είναι παιχνίδια που γενικότερα δεν χρήζουν ανάλυσης, γιατί καθαρά αφορούν τον προπονητή. Και κατά δεύτερον, τι ανάλυση να κάνουμε όταν ο Γιουνές έπαιζε αριστερά. Κοίτα, δύο-τρία μέχρι ένα σημείο μπορείς να σημειώσεις κάποια πράγματα. Ναι. Αλλά τώρα εκτενή ανάλυση δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να κάνεις, σίγουρα. Ναι, δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι θα δούμε ξανά τον Γιουνές αριστερά ή δεξιά. Ο Ερέρα, επειδή έτυχε να το ρωτήσω και εγώ χθες συνέντευξη τύπου για αυτή την απόφαση να ξεκινήσει το Γιουνές με δύο προπονήσεις και να τον ξεκινήσει μάλιστα στα extreme, αυτό το οποίο ναι, είπε χαρακτηριστικό. Ήθελα απλά να δει τα τρεξίματά του. Ήθελε να τον βάλει σε δικασία να τρέξει. Δηλαδή αυτό. Είδε το χθεσινό παιχνίδι για τον Γιουνές ο Ερέρα ως μια μορφή προπόνησης. Γενικά είναι προπόνηση το φιλικό. Δεν κερδίζεις κάτι. Πέρα από ψυχολογία που. Εντάξει, είναι καλό να νικάς, ασφαλώς, κανείς δεν θέλει να χάνει. Αλλά δεν κερδίζεις κάτι και δεν γίνεσαι Μπαρτσελώνα πρώτα απ' όλα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή και να μην μπούμε σε διαδικασία. Έστω κι αν αύριο, εγώ σου λέω, στην Ξάνθη, σε ένα καλύτερο αγωνιστικό χώρο, ο Άρης δεν είναι καλός και μπορεί και να χάσει κιόλας, ας πούμε, σου λέω, χτύπα ξύλο. Μα γιατί να μην χάσει, είναι. Ναι, είναι διαδικασία των φιλικών αυτή. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Εγώ αυτό που είδα πάντως, Νίκο, είναι ότι δεν έχουμε το απαραίτητο βάθος. Ναι. Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα παικτών και να. Εντάξει, φαίνεται ποιοι παίχτες είτε σε καλό γήπεδο είτε σε κακό γήπεδο, ποιοι παίχτες δεν κάνουν. Αλλά εντάξει, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας. Τώρα ανεβήκαμε, δεν μπορείς να πάρεις 25 παίκτες. Έτσι, αυτό. Και πρέπει να κρατήσεις και κάποιους Έλληνες, όπως είναι λογικό. Εγώ δηλαδή, και ολοκληρώνω με αυτό, πιστεύω ότι αν η ομάδα δεν έχει θέμα οικονομικό, που πιστεύω ότι δεν θα έχει, ναι, και λόγω τηλεοπτικού και πιστεύω ότι θα κλείσουν καλές χορηγίες, mm-hmm, και με τη στήριξη του κόσμου που από ό,τι διάβασα και είδα γενικότερα κόσμο, υπήρχε μια κίνηση στα διαρκείας, ναι, πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει καλά. Δεν θα σου πω ότι θα βγούμε τέταρτη, πέμπτη, τρίτη, κύπελο και τα σχετικά. Απλά θα πάει καλά η ομάδα, γιατί άμα δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες που βγήκαν Ευρώπη, δεν μιλάω για τους τρεις, mm-hmm, δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο. Θα φανεί. Εγώ απλά αυτό το οποίο σημείωσα πριν και εστίασα δεν έχει να κάνει τόσο με την εικόνα του Άρη Θες. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ερέρα, έχοντας δύο εβδομάδες μέχρι τη Σέντρα, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να κατασταλάει σε μια δεκάδα. Δεν πιστεύεις ότι την έχει βρει. Εστιάζει μια δεκάδα. Ξέρεις τι, και μέσα από τα φιλικά αλλά και μέσα από τις προπονήσεις, γενικότερα να κατέβει πολύ τους παίχτες.
Δεν το λέω. Σου λέω είναι καλοπροαίρετη πάντα κριτική, ναι, και είναι φυσιολογικό, νοείται. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας να το κάνεις και αυτό. Αυτός, ναι, το κάνει τώρα. Ναι, αυτός επιχειρηματολογεί λέγοντας ότι θέλει να τους έχει όλους σε εγρήγορση και να δώσει κίνητρο και στους υπόλοιπους. Έτσι. Αλλά σιγά σιγά πρέπει να καταλήξει σε ένα κορμό που να αρχίσει να αποκτά και χημεία και ομοιογένεια. Ναι, αυτό ισχύει, ασφαλώς. Έτσι. Γιατί εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης μεταξύ Ερέρα και Αναστόπουλου, προς Θεού. Ο Αναστόπουλος είχε αυτό το εκπληκτικό που έκανε στις προπονήσεις, δεν έδειχνε ποτέ δεκάδα και τους έχει όλους ανακατεμένους και δεν μπορούσε η ομάδα να βγάλει χημεία και αυτοματισμούς και μια ομοιογένεια μέσα στο γήπεδο. Ναι. Δεν υπάρχει τώρα θέμα σύγκρισης, είναι η μέρα με τη νύχτα. Όχι, όχι. Εντάξει. Πάντα στο πλαίσιο μιας προετοιμασίας γίνεται και αυτό που κάνει τώρα ο Ερέρα. Απλά όσο πλησιάζουμε προς την πρώτη σέντρα, ίσως θα πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να το αλλάζει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω, ναι, ότι θα το κάνει σιγά σιγά. Το λογικό αυτό είναι. Τώρα, ναι, πόσα φιλικά έμειναν, δύο φιλικά δεν έμειναν. Δύο με Ξάνθη Παζιάννα και αυτό το προπονητικού χαρακτήρα με τον Ολυμπιακό Βόλου. Το οποίο βέβαια δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, γιατί αν γίνει το μάτς του Άρη με τον Παζιάννα στους Ζωσιμάδες, δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει και αυτό με τον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι. Θα δούμε. Κατάλαβα. Ωραία. Καλώς. Να σε καλά, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε άλλο, Βασίλη. Ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-0, 2-87 και 3-8 για να μιλήσουμε όσο μπορούμε να μιλήσουμε, τέλος πάντων, για το χθεσινό φιλικό με την Λάρισα. Τα όσα είδαμε και τα όσα δεν είδαμε, αφού δεν μας το επέτρεψε ο αγωνιστικός χώρος, ούτε σε εμάς, ούτε στους ποδοσφαιριστές της της ομάδας. Θα έχει ενδιαφέρον στο αυριανό φιλικό να δούμε αν ο Ερέρα θα χρησιμοποιήσει τον Γιουνές στην κορυφή ή αν θα τον ξεκινήσει πάλι στα άκρα της επίθεσης μέσα αυτό το πλαίσιο της προπόνησης εισαγωγικά που ήθελε να κάνει ο Τινίσιος μέσα από το φιλικό με την Λάρισα. Περιμένω να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος και ο Ντιγκινί, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό με τους Θεσσαλούς, όπως δεν αγωνίστηκε ούτε ο Αναγνωστόπουλος, ούτε ο Σταμπουλίδης, ούτε ο Νεαρός ο Μπακαλιάνης. Αντίθετα, ο έτερος Νεαρός ο Μπακουτσής έπαιξε κανονικά. Τον έβαλε εκεί πέρα στα τελευταία λεπτά. Και αυτός και ο Μπακαλιάνης μέσα σε επόμενες μέρες θα κληθούν να υπογράψουν τα επαγγελματικά του συμβόλαια. Πάμε όμως στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Το παιχνίδι δεν μπορεί να γίνει στους Ζωσιμάδες, γιατί τα Γιάννα και τα απέναντι αγωνιστικές δεν θα παίξουν στο γήπεδο τους, γιατί έχουν πρόβλημα με το γήπεδο. Και αυτοί. Καταρχάς πρέπει να παίξουν Γιάννενα Ολυμπιακός δεύτερη αγωνιστική και θα γίνει Ολυμπιακός Γιάννενα και θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία. Τρεις φορές Ολυμπιακός θα παίξει στην έδρα. Εντάξει, οπότε μην το συζητάτε για να γίνει στους Ζωσιμάδες. Δεν θα γίνει στους Ζωσιμάδες το παιχνίδι. Άρα θα πρέπει να πάμε αλλού. Πρέπει να πάμε αλλού και δεν ψάχνουν νομίζω η ομάδα για αλλού, για Ζωσιμάδες, ψάχνει για Θεσσαλονίκη. Εγώ σου λέω τι ανέφερε η ενημέρωση της ΠΑΕ. Ναι, δεν έλεγε όμως για Ζωσιμάδες. Τέλος πάντων, μια ερώτηση ρε παιδιά. Τι γίνεται με αυτό το γκάμα, δεν έχετε ούτε μια αναφορά ούτε στο All About του Άρη. Είπαμε και νωρίτερα ότι, πρώτα απ' όλα, όχι, κανείς λάθος, το πρωί γράψαμε ότι έφτασε η Θεσσαλονίκη. Ούτε ήρθε μοντάχα αυτό, ναι, ούτε μια συνέντευξη, ούτε τι κάνει, ούτε είπαμε νωρίτερα, δεν ξέρω ανάγκη ότι πέρασε από εξετάσεις. Και ναι, μέχρι τις 7.30-8 αναμένουμε την ανακοίνωση της ΠΑΕ. Ναι, γιατί δεν το έχετε γράψει καθόλου μέσα στο ΛΟΕΜΠΑ του Άρης. Και με έκανε εντύπωση. Λέω, τι έγινε με αυτό το παίκτη. Ήρθε, δεν ήρθε, ούτε μια συνέντευξη να πούμε τι έγινε, τι δεν έγινε. Από η ΠΑΕ αποφάσισε να μην κάνει κάποια δήλωση ο ποδοσφαιριστής κατά την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί. Και δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, απλά ήθελα να πάει στα γραφεία, να περάσει και από τις εξετάσεις, να γίνουν και τελικές επαφές, γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, σπίτια, αυτοκίνητα, κάποιοι μικρόρισα συμβόλαια και να... Δηλαδή πάνε όλα καλά, με λίγα λόγια. Όλα πάνε καλά, περιμένουμε απλά το τυπικό, να πέσουν και υπογραφές. Ωραία. Και να ανακοινωθεί. Μια ερώτηση μονάχα, όχι σε εσένα φυσικά. Ναι. Κατά στην ΠΑΕ. Δηλαδή, αν γινόταν το φιλικό με την ΑΕΚ στις 25 Ιουλίου, τι θα γινόταν το γήπεδο, ρε παιδιά. Εγώ θα θυμίσω μια δήλωση του υπεύθυνου της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο, την εκπόνηση του έργου, του κ. Γεννάτου, εδώ στον Λίμπερο. Την άκουσα. Ναι, τότε που είχε μιλήσει, είχε πει ότι το έργο θα είναι ολοκληρωμένο, δεν θα είναι έτοιμο. Το είχε τονίσει αυτό, ότι δεν θα είναι έτοιμο και δεν γινόταν να είναι έτοιμο. Και ναι, αλλά είχε δώσει την άδειά του να γίνει όμως το παιχνίδι. Είχε δώσει την άδειά του να γίνει, αλλά πάντα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να υπολογίσεις και να σου βγουν. Οι άνθρωποι που ανέλαβαν το έργο θεωρούν ότι ο καιρός δεν βοήθησε πολύ
το φετινό καλοκαίρι, ειδικά στο να δέσει γρήγορα ο νέος φλωτάπητας. Με τόσο βροχή. Παράξενο μου φαίνεται. Δεν βοήθησε πάρα πολύ. Πάντως υπάρχει η σιγουριά, να το πω έτσι, ότι θα είναι σαφώς σε καλύτερη κατάσταση και πιο έτοιμο για το μάτς με τη Λάρισα, το επίσημο πλέον. Και από όσο ξέρω εγώ, μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη θα έχει δέσει 100%. Ναι, και το τελευταίο που θέλω να πω έτσι για να τελειώσουμε. Πολύ γκρίνα, ρε παιδιά, έχουμε. Πολύ γκρίνα. Με το που ξεκινάει χθες το παιχνίδι στη θύρα 2, γυρνάει και ένας πιτσιρικάς κιόλας, γύρω στα 17-18, λέει τι ομάδα είναι αυτή που έχουμε, τι χάλια ομάδα είναι αυτή. Και το κοιτάω και λες, τι λες ρε φίλε, πού το κατάλαβες εσύ αυτό πράγμα. Φιλικά είναι, παιδιά, φιλικά είναι. Παιδιά, είναι απίστευτη αυτή η γκρίνα μας, δηλαδή. Δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά άλλο σε κανένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αυτά. Θέλει υπομονή, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλό βράδυ, yeah. Καλησπέρα. Προπονητής Κυρκίδας εδώ, καλησπέρα. Α, κύριε Θανάση μου, τι κάνετε. Να μην κάνουμε και εμείς τους προπονητές, εσύ δεν έκανε. Βεβαίως. Καλά, δεν είπα και πολλά. Ναι. Πιάστηκες αδιάβαστος από το προηγούμενο, ο οποίος σωστά σου είπε ότι και ο Παδιάννα να έχει θέμα με το. Εγώ σου λέω ότι αναφέρει ΠΑΕ, φίλε. ΠΑΕ Άρης είπε ότι ενδεχομένως θα γίνει και στους Ζωσιμάδες. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Η μόνη περίπτωση να γίνει αυτό το παιχνίδι είναι να γίνει στο Καφατζόγλιο, δεν υπάρχει άλλο γήπεδο, ξεχάστε τίποτα. Ωραίο γήπεδο. Μια χαρά είναι. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πληρώσεις και ένα ενίκιο και τελείωσε βουγάδα. Πάμε παρακάτω. Αφήνουμε και αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις ομαδική κριτική σε μια ομάδα η οποία είναι κανένα μήνα, ενάμιση μαζί όλοι αυτοί. Οι 12-13 μπαίνουν, βγαίνουν, έρχονται και άλλοι θα έρθουν κάτι. Ποιος έκανε ομαδική κριτική? Λέω ρε παιδί, όλοι κάνουν. Ναι. Δεν κάνουν όλοι. Ναι. Αυτό που είπε ο προηγούμενος, ας πούμε, εντάξει. Υπάρχει. Οι Έλληνες κρίνουν. Ναι. Δεν υπάρχει. Εγώ τα φιλικά παιχνίδια μόνο με ατομική κριτική ασχολούμαι. Το κάθε άτομο χωριστά τι κάνει. Ναι. Πόσο έτρεξε, αν έχει ενέργεια, αν έχει ταχύτητα, αν έχει τεχνική, αν μεταβιβάζει την μπάλα πλάγια δεξιά-αριστερά ή αν τη ρίχνει κάθετα. Ναι. Έτσι. Είδα τα δικά μου πράγματα σαν προπονητής Κερκίδας. Ναι. Έτσι. Και εδώ έχω τη δικιά μου κριτική για τον κάθε ένα χωριστά από αυτούς που είδα. Ναι. Όχι τα παιδιά που ήταν πέρσι, αλλά από τους καινούριους. Ναι. Θα περιμένω να τους δω άλλες 3-4 φορές μέχρι, ξέρω εγώ, ακόμα και κανένα δυο παιχνίδια μέχρι την έναρξη. Δεν θα τους κριτικάρω ατομικά τον καθέναν, όχι την ομάδα, ατομικά. Έτσι. Ναι. Γενικά το 80% μου άφησαν θετικές. Υπάρχουν και δύο που μου άφησαν αρνητικές. Για τα δικά μου μάτια και το δικό μου σκεπτικό, όπως λέω, το έχω δώσει. Ναι. Από εκεί και πέρα πραγματικά και εμένα έκπληξη με προκάλεσε αυτό με το χόρτο. Αλλά εντάξει, αυτά είναι θέματα των κατασκευαστών. Αν αυτοί δίνουν έγκριση, τώρα τι θα γινόταν πιο νωρίς και πιο αργά, αν γινόταν κι άλλο παιχνίδι, δεν ξέρω. Πάντως δεν νομίζω να μην καλυτερεύσει η κατάσταση μέχρι μετά από 3 εβδομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα θα καλυτερέψει. Επειδή πήγα στην μπουτίκ, έριξα ένα χαμόγελο, δεν το περίμενα. Μ' άρεσε αυτό που είδα μέσα, τουλάχιστον 45 με 50 λεπτά πριν το παιχνίδι. Από την κίνηση των διαρκείες εννοώ. Ναι. Πολλές σουρές, υπομονή και φυσικά μπορώ να σου αναφέρω αριθμό εκτός αέρα με αυτά που είδα στον ΑΣΥΓΜΑ τα δεκάρικα πάνω σε ένα τραπέζι. Τα κοψά ζυμούδιο που λένε. Και το νούμερο είναι τετραψήφιο. Σε μια μέρα. Περίμενε. Τετραψήφιο διαρκείας χθες. Ναι. Δεν έχει βγει ακόμα ενημέρωση για την ΠΑΕ. Είναι και αυτό ένα ζήτημα και έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι, εγώ είδα, σου λέω στον ερασιτέχνη αυτά που είδα. Από θέμα ετή. Τα χρήματα που ήταν επάνω, τα δεκάρικα τα πετωμένα επάνω στο τραπέζι. Ένα γεμάτο, μισό τραπέζι γεμάτο. Ναι. Εντάξει. Θετικό. Πολύ θετικό. Αυτό σου λέω. Δεν θα σε πω νούμερο. Έτσι δεν μπορώ. Έτσι. Μα, μπορεί να ήταν τριψήφιο με εννιάρι μπροστά. Μπορεί να ήταν τετραψήφιο με διάρι. Εντάξει. Δεν...
Αλλά ήταν πάρα πολλά τα δεκάρικα στο πληροφό. Ναι. Αυτό σημαίνει κάτι. Και δεν θέλω να αναφέρονται αυτά τα νούμερα. Ας τα ανακοινώσουν και ας τα πούνε όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Ναι. Άλλωστε ο γάμος των γειτόνων τώρα δεν έχει κάθε μέρα ανακοίνωση. Η διαφήμιση συνεχίζεται. Εντάξει. Για τη δυναμική τους έπρεπε να κάνουν 21. Ακόμα δεν κάνανε. Περιμένουν κι αυτοί να δουν, κι αυτοί οι Έλληνες είναι. Είναι ο Έλληνας τελευταία στιγμή, Στανάση μου. Όχι φίλε, δεν είναι. Στο είπα και χθες και θα το ξαναπώ. Έλεος. Δηλαδή εντάξει, 6 χρόνια αγόρασε το σύμπαν. Τις έχει πάει και μου τις έχει πάει. Και φέτος λέει τι κάναν το ρεκόρ μετά από 6 χρόνια που βλέπουν το όνειρο μπροστά και ακόμα δεν το κλείσανε το διάρρη μπροστά. Ενώ με αρχηγό τη διεθνική που σήκωσε το Μαστραπά το σηκώσανε. Αλλά εκεί είχαμε και άλλα γεγονότα. Το Μαστραπά. Πάντως, ναι. Πάντως, δεν περίμενα να έχει τόσο κόσμο χθες στο γήπεδο. Η έκπληξη θετική μου ήταν, δεν περίμενα. Και για τους ανθρώπους της ομάδας ήταν το ίδιο, να ξέρεις. Ναι. Αυτό που είδα στη Θύρα 2 δηλαδή, εντάξει, αν και εγώ, ξέρεις, δεν είμαι Έλληνας που να φάω την πατάτα. Ναι. Όλοι να πάρουμε εκεί, να πάμε εκεί. Πήγαμε σε καλύτερη αυτή, ξέρεις. Αλλά ήταν πολύ έτσι... Έκπληξη που λένε. Mm. Έκπληξη. Υψηλό ποσοστό στοιχήματος. Ο αφεντικός τι κάνει, πώς το λένε, λιάζει την κορμάρα του ακόμα, έτσι. Ο κύριος Χρύσανθος, ναι, από την μεθεπόμενη Δευτέρα ξανά κοντά μας. Κατάλαβα. Έτσι είναι τα αφεντικά. Ο μήνας πάει σύννεφο. Ναι. Όταν θα γίνουμε και εμείς αφεντικά, Θανάση μου, τα ίδια θα κάνουμε. Υπάλληλοι. Τραβάνε κουπί 10 του μηνός. Άμα δεν τραβήξουμε ρε φίλε τώρα στην παραγωγική μας ηλικία, πότε θα τραβήξουμε? Είναι και αυτό για να μαθαίνεις. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Να στη ζωή πάντα μαθαίνεις, αλλά εμείς τώρα σε αυτή την ηλικία που είμαστε, 28-29 χρόνια, είναι τα παραγωγικά μας χρόνια ρε φίλε. Εντάξει, θα γίνουν και αυτά. Σε 10 χρόνια θα είμαστε σε άλλη θέση. Θα χώνουμε άλλους και θα φεύγουμε εμείς. Έτσι είναι. Γεια σας κύριε Θανάση. Τι? Αύριο θα πάτε πάνω ξανά. Θα πάμε στην εξωτική Ξάνθη να σας φέρω στο Τζουκ Λουκούμ. Ναι. Ελπίζω να μην σας φάνε τα κουνούπια. Έχει πολύ, θα είμαι προετοιμασμένος. Αρκετά. Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Θανάση. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Βεβαίως. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το Θανάση για να το φτάσει πρέπει να τον καλέσει στην εκπομπή. 1-2 ώρα δεν το φτάνει. Αν αφήσει να μιλάει, δεν σταματάει. Άμα δεν τον κόψει, φίλε, έχει. Άστα να πάνε. Έχει όρεξη. Κάλεσε τον εκεί και δεν το φτάνει ούτε μια εκπομπή. Αν αρχίσει να μιλάει. Μήπως να του δώσουμε εκπομπή. Ναι, δώστε του καλύτερη εκπομπή να χορτάσει να μιλάει. Γιατί δεν βλέπω να. Λοιπόν. Το όνομά σου, φίλε μου. Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο. Ήσουν χθες γήπεδο. Ήμουν χθες στο γήπεδο. Δυστυχώς. Τα πιο πολλά είναι αρνητικά, ναι. και θα ξεκινήσω αυτά που πονάνε. Ναι. Έτσι. Ακούγαμε τόσο καιρό για παράπονα για τα αδιαρκείας, αλλά και πάλι απροετοίμαστη στην ΠΑΕ. Ναι. Απίστευτη ταλαιπωρία, απίστευτο κάζο. Εγώ τελικά πήγα εκεί, δεν μπόρεσα να πάρω, δεν άντεξα, σηκώθηκα, έφυγα. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέγαμε να μεριμνήσει η ΠΑΕ για το ενεριστέχνη να έχει ένα γκισέ στην μπουτίκ, δεν μεριμνήσε. Αυτό δηλαδή σαν τα ζώα, 70 άτομα μέσα εκεί στο δωματιάκι χωρίς κλιματισμό, δεν γίνεται αυτά ρε. Αυτά είναι ρε παιδιά τριτοκοσμικά. Και από εκεί πέρα μόνο παράπονα. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή θέλουμε από επαρχία να βοηθήσουμε. Ναι. Έτσι, από επαρχία να βοηθήσουμε και τελικά φάγαμε κάζο, δηλαδή ήμουν μέσα μία ώρα και δεν άντεξα άλλο και σηκώθηκα έφυγα. Ναι. Απίστευτο δηλαδή. Έτσι είναι προετοιμασμένη η ΠΑΕ. Ήξερε, δεν ήξερε ότι θα έρθει κόσμος. Δεν το περίμενε. Τόσο... Δηλαδή άντε για το χόρτο να πω εντάξει να δώσει ένα αφρυντικό. Που και εκεί ξεφτυλίστηκε έτσι. Ο μάνα τα λένε παιδιά. Ξεφτύλα μεγάλη. Μεγάλη ξεφτύλα. Και το έχετε το θέμα πολύ απαλά. Πάρα πολύ απαλά το έχετε το θέμα. Είναι μεγάλη ξεφτύλα αυτό το πράγμα. Ήτανε... Μαζευτήκαμε 17-18 χιλιάδες κόσμος για να δούμε το γήπεδο και πάθαμε το μεγαλύτερο. Με τι ψυχολογία μετά να κάτσεις να δεις την ομάδα. Πες μου ρε σύνικο.
ήταν κάτι που δηλαδή επηρέασε όταν αρνητικά. Από το ζέσταμα, ναι, ναι, ναι. Όταν από το ζέσταμα, το βλέπαμε αυτό δηλαδή, βλέπαμε τον τροματοφύλακα της Ξάνης που είχαν τέτοιο και τα κομμάτια φεύγαν σύννεφο. Και λέγαμε τι θα παιχτεί εδώ πέρα. Δηλαδή, και δεν σας άκουσα, όλοι οι υπεύθυνοι της Λάρισας, έτσι, ζητούσαν να μην γίνει το ματ. Το είδες αυτό. Δεν έπρεπε να γίνει. Έπρεπε ο Άρης αυτό το φιλικό ενδεχομένως το κάνει στη Λάρισα. Και να μην δηλαδή, το ρε φίλε, αισθάνθηκα ο παδός πολύ μικρή ομάδα. Πραγματικά σοβαρά σου μιλάω. Όχι, κοίτα, μην το προσεγγίζεις με τόσο βαρύ τρόπο. Σίγουρα υπάρχουν ακόμη κάποια θεματάκια οργανωτικά. Ας πούμε, όπως είπες αυτό στο κομμάτι των διαρκείας. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν προετοιμάσεις τον κόσμο, κάνεις για ανοιχτό κάλεσμα. Έτσι. Ακούς παράπονα και δικαιολογημένα. Εντάξει, δεν θα μείνω εκεί πέρα. Ναι. Από το πρώτο σημείο βλέπεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα, ρε φίλε. Δηλαδή, το φάγαμε το Λουκί έξω και μπαίνοντας μέσα βλέποντας και αυτό το πράγμα, 100% ρε φίλα προετοίμαστε από θέμα οργάνωση παντού. Θες να σου πω όμως, να σου θέσω και μια άλλη παράμετρο. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω την ΠΑΕ, έχεις δίκιο στο κομμάτι σου για το ότι θα έπρεπε ίσως να είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Είναι και αυτό το κακό που έχουμε σαν λαός πολλές φορές να πηγαίνουν τελευταία στιγμή κάποιοι. Δεν είναι άλοθη για την ΠΑΕ. Στο τονίζω, έτσι. Σίγουρα θέλει καλύτερη οργάνωση. Αλλά είναι και αυτό που παίζει και αυτό. Προσαρμόζεσαι φίλες στις συνθήκες. Έτσι. Δηλαδή, ξέρεις ότι ο Έλληνας, ο Αύγουστος, είναι μήνας ακόμα. Εγώ είδα 15 φιλαράκια που ήρθαν από τη Χαλκιδική, έτσι, για τον αγώνα και θα φεύγανε πίσω. Φαντάζεσαι τι κάζο βάθανε αυτοί. Άσε το κάτι που ήρθα εγώ από επαρχία, έτσι. Αλλά τα παιδιά που ήταν, ας πούμε, από Χαλκιδική, από διακοπές, αφήσανε τις οικογένειες, το ένα και το άλλο, αφού να δουν την αγαπημένη σου ομάδα, να συμβάλλουν, να προσφέρουν και πάθανε φίλε αυτό το κάζο. Ναι. Δηλαδή, τι θα πει τελευταία στιγμή. Εφόσον ξέρει την οτροπία του κόσμου, παίρνεις και τις ανάλογες αποφάσεις. Δηλαδή, δυσκολύτερα είναι να βάλει ένα γκισέ μέσα στην μπουτίκ. Στην μπουτίκ, ναι, αυτό το έχουν πει κι άλλοι. Αυτό το έχουν πει κι άλλοι. Και με τα τουρνικέ ρε φίλε, δηλαδή είδαμε ως ένα σημείο μου άρεσε, έτσι, για τα παιδιά, αλλά ρε εσύ Καρυπίδη, άλλαξε λίγο νοοτροπία, δηλαδή πασχίζουμε να κρατήσουμε τα αριανάκια. Είδα 100, είχε 100 φασαρίες στα τουρνικέ, έτσι, που δεν αφήνανε να περάσουν μέσα στα παιδιά. Ήρθε ο άλλος από τις Έλληνες με 4 παιδιά, έπρεπε να κόψει και στα 4 παιδιά ειστήριο. Τους έλεγε έλεος ρε παιδιά. Τίποτα, αδιάλακτη. Πασχίζουμε να κάνουμε αριανάκια, αλλά σε κάποια θέματα, δηλαδή, άντε στο πρωτάθλημα το καταλάβω, στο φιλικό ρε εσύ, ολόκληρη καυγάδες να περιμένει ουρά 200 άτομα να μπει μέσα στο γήπεδο και οι υπάλληλοι εκεί πέρα να μαλώνουν με το κόσμο για τα παιδιά, για τα 8χρονα. Έλεος ρε παιδιά, να με έλεος. Ευτυχώς να σου... Νίκο, δεν θέλω να μείνω καθόλου να σου πω κάτι, να σου πω κάτι πριν πάμε στο αγωνιστικό. Ευτυχώς που γίνονται τώρα αυτά για να μην γίνονται μέσα στη σεζόν. Ναι, που θα έχεις ντέρμπι και πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι είχες χθες. Ναι, να σου πω κάτι ρε φίλε, αυτό που είπε και ο Θανάσης, δεν τολμάω να σκεφτώ τι θα γινόταν με την ΑΕΚ. Απίστευτο. Ναι. Δεν τολμάω να σκεφτώ τι θα γινόταν με την ΑΕΚ, πόσο θα ξεφτιλιζόταν η καόλη κατάσταση. Ναι. Πραγματικά. Δηλαδή θα ερχόταν, θα είχε μέσα, θα είχαμε 20.000 κόσμο. Ναι. Πώς θα ξεπερνιζόταν αυτός ο κόσμος, πώς θα μου πεις. Δύσκολο. Δεν υπάρχει δικαιολογία φίλε, εγώ δεν τους δικαιολογώ, έτσι, είχαν ένα μήνα, είναι το πρώτο τελικό, το πρώτο κάλεσμα στο γήπεδο, ξέραν ότι θα έρθει κόσμος, ο κόσμος διψάει για την ομάδα, άσχετα τι βλέπει και τι κάνει, ο κόσμος είναι τραμμένος για την ομάδα. Ναι. Έτσι, και σε αγωνιστικό ένα μικρό σχόλιο, εντάξει καμιά φορά ίσως κακώς εμπιστεύεσαι τα αυτιά σου, θα πρέπει να εμπιστεύεσαι τα μάτια σου. Ναι. Αυτό μόνο. Περιμένω να δω άλλη εικόνα. Θέλει χρόνο ακόμα. Θέλει πολύ χρόνο η ομάδα, ανέτοιμη η ομάδα. Κάποιοι παίκτες ίσως λίγο... Εδώ φταίτε και εσείς παιδιά, έτσι. Λίγο χαλαρά. Έτσι, γιατί οι προσοχές του κόσμου είναι πάρα πολλές μεγάλες για αυτήν την ομάδα. Και όταν ακούμε από εσάς, δεν είναι σε ένα προσωπικά, έτσι. Ναι, ναι. Γενικά μιλάω. Όταν ακούμε τέτοια λόγια και μετά... Βλέποντας στο χώρο το φίλε, είναι η μέρα με τη νύχτα. Αυτό. Περιμένουμε, είμαι σίγουρος ότι θα κατελευθεί κατά στο αγωνιστικό. Έτσι και τα νέα και τα άλλα παιδιά θα βοηθήσουν. Αλλά η ομάδα θέλει πάρα 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 πολύ δουλειά. Εκεί είναι φυσιολογικό, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Ναι, από πίσω έως και μπροστά. Αυτά, Νικόλα. Να σε καλά, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
Γεια σας. Γεια σας. Μ' ακούς? Καθαρά. Είναι ο Αντώνης, λέω. Μ' ακούς? Γεια σου, Αντώνη. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν εγώ δεν πήγα λόγω δουλειάς χθες στο γήπεδο. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η ομάδα θα βγει στην τετράδα αν είναι σοβαρή και αν οικονομικά ο κύριος Καρύπηδης όλη τη χρονιά κάνει αυτό που μέχρι στιγμής το έχει κάνει και πάει, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Mm-hmm. Γιατί είμαστε άριστοι και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ομάδα μας, έστω και μετά από 6 χρόνια αφανισμού, απραξίας από την Αλφα Εθνική, από όλα τα τεκτενόμενα του ποδοσφαίρου, πιστεύω. Όλα θα πάνε καλά. Και εγώ θέλω να καυτηριάσω το γεγονός που έγινε χθες στη Θύρα 3, το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Το οποίο το άκουσα και είχε και άκουσα και το παλικάρι που ήταν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, σε ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Αλλά επειδή το είπαν πολλοί, okay. Εντάξει, μακριά από την ομάδα μας όλα αυτά που, αυτό που έγινε. Και τουλάχιστον κάποιοι αν δεν θέλουν, έγινε ένα γεγονός, δεν το μάθες χθες? Όχι, δεν ενημερώθηκα. Τι έγινε? Ότι σηκώθηκε μια σημαία με το σταυρό της και με το σήμα της Μακεδονίας και πήγανε κάποιοι και απαιτήσανε να κατέβει αυτή η σημαία, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά όλα μακριά από την ομάδα και ο Άρης δεν είναι και τσιφλεί κανενός, πιστεύω. Κανένα δεν μπορεί να αποφασίζει για το τι θα πιστεύουμε στο γήπεδο, για το πόσο Έλληνες θα είμαστε, για το πόσο Αριανοί θα είμαστε. Πιστεύω ότι αυτά είναι έξω από το γήπεδο. Και τελικά και κάτι τελευταίο, για αυτούς που λέγανε για τα διαρκείες, για την ομάδα πρέπει να πάει στο γήπεδο και όλα αυτά, πιστεύω ότι αποστομώθηκαν χθες με την παρουσία του κόσμου. Έτσι. Ναι, γιατί ο Αριανός ξέρει πότε θα πάει, ναι, ναι. Ξέρει πότε θα υποστηρίξει την ομάδα του και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Άρα δεν χρειαζόμαστε κανένα να μας υποδείξει τι θα κάνουμε, όποιος και να είναι αυτός, και ο Θεός ο ίδιος σε εισαγωγικά, ο Αριανός ξέρει τι θα κάνει και θα είναι δίπλα στην ομάδα. Αυτά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι γίνεται, καλά? Δόξα τω Θεώ. Να σας πω λίγο κάτι, ρε παιδιά, τώρα ακούω. Τι να πω, τόσοι... Τι περιμένουμε, το γήπεδο, στο γήπεδο πάμε να... Εντάξει, εγώ πήγα χθες, μπήκα κανονικά με... Ο καθένας έχει τα δικά του στάνταρ. Δεν ξέρω πώς τα βλέπουν όλα τα πράγματα. Εγώ σου είπα, είμαι αυτό που είπα και στο... Θέλουν δηλαδή ό,τι τους βολεύει ο καθένας να το... Να... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να πω. Αυτό που είπα και στον προηγούμενο φίλο, και συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας, ότι σίγουρα, ναι, σε θέμα οργάνωσης και τα λοιπά, πρέπει να γίνουν ακόμα κάποια πραγματάκια. Θυμίζει, δηλαδή, αλλά πρόσεξε, πάντα υπάρχει... Το Άγιο Όρος και κρίνουν τα πάντα, δηλαδή περιμένουν να δουν, ξέρω εγώ, άλλος... Δεν περιμένω εγώ από την αρχή να είναι όλα συνεντέλεια. Είναι λογικό και γι' αυτό γίνεται και τα φιλικά, όχι μόνο για την ομάδα, αλλά και για τη λειτουργία γενικότερα της ομάδας, με τους χώρους του γηπέδου, την πουτή κτλ. Αλλά υπάρχει και ο Έλληνας τελευταία στιγμή. Πρέπει και ο κόσμος να αντιληφθεί ότι πρέπει να πηγαίνει νωρίτερα. Ναι, γενικά δηλαδή, σου λέω, θέλω να σου πω, δεν ξέρω, βλέπω μια κριτική σε όλα. Δηλαδή, περιμένουν όλοι να με το ελέσχο έχουν βγάλει ένα μπλοκάκι να πούμε και περιμένουν ποιο πρόβλημα θα παρουσιαστεί, το σημειώσουν να βγουν στο ράδιο να το πούν. Έτσι δηλαδή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι σκέφτονται υπομονή, όλοι έτσι. Όλοι κάνουμε υπομονή. Δηλαδή, τον Άρη τον αγαπάμε να μου, περιμένουμε πράγματα. Εντάξει, κάνουμε λίγο υπομονή όλοι. Τι θα γίνει δηλαδή. Την ομάδα όσο την είδες, πώς την είδες? Εντάξει, η ομάδα θέλει δουλειά. Φαίνεται ότι θέλει δουλειά. Έχει καλές μονάδες, καλοί φαίνονται παίκτες, αλλά θέλει δουλειά. Δεν παίρνουν τα μυαλά μας και αέρα. Έτσι. Θα περιμένουμε και εκεί. Ωραία, φίλε. Να είσαι καλά. Βασίλη, έχουμε άλλον. Να δώσουμε break. Ξεφύγαμε λίγο. Αν δεν το σηκώσει, θα πάμε σε διάλειμμα. Γιατί είχαμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού. Για δώσε λίγο αέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Ο Χριστόφορος με τι γίνεται. Γεια σου, Χριστόφορε. Όλα καλά. Πήγα χθες στο γήπεδο,
πρώτα για το αγωνιστικό. Ναι. Δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή την ομάδα όταν βγαίνουν όλοι και μιλάνε για τον αγωνιστικό χώρο. Όταν πρώτο μέλημα είναι να μην τραυματιστείς, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κρίνω την ομάδα. Ούτε στο βαθμό ετοιμότητας που εννοείται ότι δεν υπάρχει το 100% και αν είναι 50, 60, 70 ή 45, ούτε αν κάποιος παίχτης μπορεί να υποδεχτεί σωστά την μπάλα και μπορεί να τη μεταβιβάσει σωστά, ούτε στο τρέξιμό του, ούτε τίποτα. Εγώ προσωπικά, ναι, τη δύο ήμουνα, δεν έβλεπα κάποιους παίχτες οι οποίοι όντως υπάρχουν και έχουν ανεβάσει από τεχνικής άποψης 3 και 4 και 5 κλικ παραπάνω την ομάδα, αλλά ας πούμε έβλεπα τον Κολάσο, το πόδι της φωτιά δεν το έβαλε. Και φαινόταν. Φυσιολογικό είναι. Έβλεπα το Ματίγια που υποδέχεται την μπάλα και φαίνεται ότι ο άνθρωπος ξέρει 200 καντάρια ποδόσφαιρο και έβλεπα ότι στη δεύτερη τρίπολη που πάει να κάνει, από το χόρτο, έχανε το κοντρόλ. Άρα πώς μπορώ να τον κρίνω. Όταν βάζει αριστερό εξτρέμ τον το Γιουνές. Και αριστερό και δεξί που τον... Ναι. Που τον έβλεπα τον Γκαρσία ότι ξέρει 200 καντάρια μπάλα και ότι είναι γρήγορος και έχει μεταβίβαση και έχει τα πάντα, αλλά τον είδα την ώρα που πάει να κάνει το σλάλομ, φοβάται μην του μείνει το πόδι και μείνει οχιαστό στο χέρι. Αυτό το οποίο είναι ο συμπέρασμα, μπορώ να βγάλουμε ως συμπέρασμα, όχι από το χθεσινό φιλικό γενικότερα, και το οποίο μπορούμε να καταγράψουμε, είναι ότι δύο εβδομάδες πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος θα πρέπει σιγά σιγά ο Ερέρα, που ανακατεύει και στα φιλικά και στις προπονήσεις ντράπων, να αρχίζει να καταλήγει σε μια δεκάδα. Σε ένα κορμό, ναι, βασικό. Κοίταξε, με ό,τι έχει στη διάθεσή του αυτή τη στιγμή. Εχθές, αν τα βάλεις κάτω, Νίκο, παίζαμε με ένα εξτρέμ. Ένα εξτρέμ, γιατί ο Γιουνές δεν είναι. Ένα εξτρέμ. Τον έβαλε. Δηλαδή, αν πω ότι και ο Μιλούνοβιτς, να πω ότι και ο Μιλούνοβιτς, που για μένα δεν είναι εξτρέμ ο Μιλούνοβιτς, τέλος πάντων, να σου πω ότι είχε μισό εξτρέμ ακόμα. Μισό. Ωραία το έθεσε. Έτσι. Μιλούνοβιτς. Άρα εγώ που πήγα χθες, πιο πολύ πήγα για να δω πώς μπορώ να κρίνω όταν ο Ντιγκινί ήρθε σαν τρίτη καλύτερη μεταγραφή στον Άρη και ο οποίος δεν έπαιξε. Εμένα μου άρεσε ο Βέλερ, να σου πω τι είδα εγώ. Ναι. Πώς βλέπω τα χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, μου άρεσε ο Βέλερ, mm-hmm, εμένα προσωπικά. Μ' άρεσε πολύ ο Βέλερ. Ναι. Όταν βλέπω παίχτη, center back, με αυτοπεποίθηση να μπαίνει μέχρι το χώρο του κέντρου και η πρώτη του πάσα 8 στις 10 να είναι καλή και όχι απλώς να τη δώσει παράλληλα στο άλλο center back ή το πολύ πολύ βαριά μέχρι τον πάσα στο εξάρι, ναι, μου δείχνει ότι ο παίχτης έχει αυτοπεποίθηση και γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Γι' αυτό τον ήθελε ο Ερέρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και σε αυτά τα οποία αναφέρεις βοηθάει το γεγονός ότι ο Βελέθης στο παρελθόν έχει αγωνιστεί ως αμυντικό χαφ. Ναι, δεν το ήξερα. Ναι. Εγώ κρίνω λίγα αυτά που είδα και λίγο στα φιλικά. Ναι. Μ' άρεσε πολύ όπως είπες ο Τζανακάκης. Ο Μπάσα φαίνεται το παιδί ότι ξέρει 200 καντάρια μπάλα, έχει ηρεμία, είναι στεγνός. Ξέρει πότε να μαρκάρει. Ναι. Ξέρει πότε. Δηλαδή τον τραβάει ο άλλος. Τι μου κάνει εντύπωση. Εκεί με το τον τραβάει ο άλλος την ώρα που είναι κάτω και είναι τόσο ήρεμος ο Μπάσα. Ναι. Τόσο ήρεμος. Αυτά είναι πράγματα που. Εντάξει, εγώ έπαιζα μπάσκετ. Βλέπεις έναν αθλητή και εκεί τον κρίνεις. Εκεί με και το Φατσιόν πήγε λίγο να αρπαχτεί. Εντάξει. Πήγε να αρπαχτεί. Ναι, αλλά φταίει 20% και 80% φταίει ο άλλος. Καλά, ναι. Ο άλλος πήγε το φτύει στη μούρη. Σε φιλικό μάτς. Τον τραβάει ενώ είναι κάτω. Και είναι κάτω και ακόμα πηγαίνει από πάνω του. Έτσι δεν είναι. Άμα ήταν, ας πούμε, ο Γκαρσία, ο Νάτσο, στα καλά του, ή κανένας Γιώργαρος, είχε σκοτεί και τον είχε αρπάξει από την καροτίδα. Κολτσίδας δεν χάριζε. Ναι, μπράβο, έτσι. Δηλαδή, λέμε τώρα κάνουμε συγκρίσεις. Τώρα για τα υπόλοιπα. Ναι. Απαιτήσεις έχουμε όλοι. Ναι. Μέχρι πριν από ένα χρόνο, όχι πριν από ένα χρόνο, μέχρι πριν από 5 μήνες, δεν είχες καν γήπεδο. Δεν είχες καν όργανα στο βοηθητικό σου. Έτσι. Δεν είχες καν χορτάρι. Δεν είχες καν βάψιμο στα ποδητήρια. Δεν είχες τίποτα. Μακάρι να ερχόταν ένα θεϊκό χέρι και από χθες που πήγαμε να ήταν όλα άψογα. Όταν λέμε άψογα, άψογα. Και εγώ τα είδα αυτά που είπε πριν από δύο φίλους. Ναι. Τα βλέπω, τα φουγκράζομαι, τα ξέρω, τα βλέπω. Ότι δεν υπάρχει, ότι δεν έχει στελεχωθεί άψογα ή πάει. Αλλά παιδιά, αυτά σε 5 μήνες δεν γίνονται και σε 4. Δεν μπορούν να γίνουν και ο Bill Gates να έχει την ομάδα. Θα έπρεπε να έχει φέρει εδώ μια στρατιά και να δουλεύουν από το πρωί με το βράδυ για να καλύψουν 5 χρόνια, για να μην πω 7 από το 11. Εγώ λέω 5 χρόνια πλήρους διάλυσης των πάντων. Είναι μόνο τα τούβλα και τα μπετά είχαν μείνει, Νίκο. Πρέπει να τα λέμε. Πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, ναι. Πρέπει να τα λέμε, γιατί δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό που είπες πριν, για ότι θα δώσει τον Μπαζαρτζίδη να κάνει τους διαδρόμους, αν πάνε και δούνε, επειδή έχω εικόνα, ακόμα
Υπάρχουν εικόνες στον Europa League μέσα. Υπάρχουν κάτι αφίσες. Ναι. Αυτά δεν τα λέτε. Κάποιοι δεν τα γνωρίζουν, δεν έχουν μπει. Εμένα είναι η δουλειά μου αυτή που τα έχω δει. Υπάρχουν ακόμα χαλάκια μέσα που είναι από το Europa League από το 11. Ναι. Εκεί κάτω. Δεν γίνονται, ρε παιδιά, αυτά σε 4 μήνες. Όντως για τα παιδάκια ο φίλαθλος έχει δίκιο. Είναι ένα φιλικό. Ας τα παιδάκια. Δεν χρειάζεται να πληρώσω 5 ευρώ τώρα το παιδάκι. Έχουμε, για να μπορέσω να τους κρατήσω και εγώ τους δικούς μου τους δύο, τους έχω κάνει όλα τα χατρίγια να τα κρατήσω μαριανάκια. Ναι. Όντως, μην το βάλεις 5 ευρώ στο φιλικό. Ή αν το βάλεις, θα εξυπηρετηθεί από ένα ταμείο μόνο το παιδάκι. Να μην περιμένει ένας γονιός τώρα με 3 παιδάκια, γινόταν χαμός. Εγώ μπήκα χθες 9 και 5 και είχε 200 άτομα ουρά. Λοιπόν, υπομονή. Θα πάνε όλα καλά, αλλά υπομονή δεν χρειάζεται. Γκρίνια δεν χρειάζεται. Καλά, σε καμία χρειάζεται αυτοπεποίθηση και να βλέπουμε πώς πάμε. Ότι κάνουμε έστω μισό κλικ παραπάνω κάθε μέρα. Βήμα-βήμα και υπομονή θέλει. Έτσι, υπομονή, τι να κάνουμε τώρα. Άντε να δούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Έχουμε κι άλλον Βασίλη. Ωραία. Τώρα φτάσαμε, ρε φίλε, και 52, το πάμε μέχρι τις 7. Και να κάνουμε τα διαλύματα μαζεμένα. Όποιος θέλει να καλέσει, ανοιχτό βέβαια τηλεφωνικό κέντρο 2310. 287 και 3 οχτάρια. Είμαστε αναμονή των ανακοινώσεων για Μπρούνο Γκάμα. Περιμένουν οι άνθρωποι του Άρη τους δικηγόρους του, του Πορτογάλου, να τσεκάρουν το συμβόλαιο, να δουν ότι όλα είναι ok και να πέσουν και οι υπογραφές. Τυπικό είναι το ζήτημα, απλά θα πρέπει να κάνουμε όλοι λίγη υπομονή στο θέμα του Πορτογάλου, ο οποίος λογικά μέχρι το βράδυ θα έχει ανακοινωθεί από τον Άρη, αφού πέρασε και από ιατρικές εξετάσεις, μίλησε και με τους ανθρώπους της ομάδας και πλέον περιμένουμε το τυπικό να πέσουν οι υπογραφές σιγά σιγά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εν τω μεταξύ, για να κάνουμε και μια μπασκετική σφίνα λίγο, και ενώ οι γραμμές παραμένουν ανοιχτές, σήμερα ξεκίνησαν οι εξετάσεις των παικτών του Άρη, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε καρδιολογικές εξετάσεις, όπως διαβάζουμε, στη Γενική Κλινική υπό την επίβλεψη του φυσιοθεραπευτή της ομάδας μας Παναγιώτη Μπουτοβίνου, αναφέρανε και στη ΣΚΑΕ. Το πρώτο γκρουπ αποτελούταν από τους Λευτέρη Μποχορίδη, Διαμαντή Σλαφτσάκη. Εδώ ανοίγω παρένθεση, ο Μποχορίδης, ο οποίος ήταν χθες στο Βικελίδης για το φιλικό με την Λάρισα. Βασίλη Χριστίδη και ο Βασίλης χθες στο φιλικό. Το δεύτερο από τους Μπορίς Νταλό, Γκάρι Μπέλ, Δημήτρη Βεργίνη. Και το τρίτο από τους Μάικλ Κάιζερ, Λάκι Τζόουν, Γιώργο Αγγέλου και Κώστα Βλάσιο. Οι εξετάσεις των παιχτών θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες με την άφηξη και των υπολείπων παιχτών του ρόστερ. Σήμερα στις 10 παρα 10 το βράδυ αναμένεται στην Θεσσαλονίκη ο Ραμόν Χάρης, ο οποίος αρχικά ήταν προγραμματισμένο να φτάσει χθες στην Ελλάδα, αλλά ενώ τον περίμεναν οι άνθρωποι του Άρη μαζί με τον Lucky Jones και τους συναδέλφους στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ο παίχτης ενημέρωσε ότι βρίσκεται ακόμα στην Αμερική και δεν πήρε το αεροπλάνο για να έρθει και τελικά μετατέθηκε η άφηξή του για απόψε το βράδυ λίγο πριν τις 10. Ελπίζω αυτή τη φορά να μπήκε στο αεροπλάνο ο Αμερικανός forward και να έρθει στην Θεσσαλονίκη για να περάσει αυτός από εξετάσεις και από Δευτέρα να ξεκινήσει προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα. Είπαμε ότι βρέθηκε και στο Ρήσιο νωρίτερα ο Θόδωρος Καρυπής, δεν ξέρω αν ακόμα εκεί κιόλας. Για να δει και την προπόνηση, θα μιλήσει και με τον Πάκο Ερέρα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ. Εντάξει. Και σε αυτόν δεν άρεσε τόσο πολύ η εικόνα της ομάδας θες. Υπάρχει βέβαια, και το επισημάνω από την αρχή, ο παράγοντας του κακού αγωνιστικού χώρου, αλλά ως δεδομένο έχουμε ότι ο Άρης θέλει ακόμα δουλειά για να δέσει κυρίως μπροστά μεσοαμυντικά και κυρίως στη τετράδα της άμυνας. Εγώ προσωπικά δεν τη φοβάμαι, φαίνεται να είσαι καλή κατάσταση. Ο Άρης δύσκολα δέχεται φάσεις, εντάξει. Χθες είδαμε βέβαια να δίνει γήπεδο στην Σιλάρισα και να προσπαθήσει να χτυπήσει στην κόντρα. Σίγουρα δεν νομίζω ότι είναι κομμάτι του πλάνου που έχει ο Ερέρα, που θέλει να δημιουργήσει έναν επιθετικό Άρη, αλλά λίγο το ότι ο παίχτης φοβάται να βάλει τα πόδια του στη φωτιά σε ένα τέτοιο γήπεδο, λίγο ότι κάποιοι δεν τράβηξαν λίγο η κούραση, είχαν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, δεν πρέπει να μπούμε σε δικασία αφορισμών και φύγε εσύ, έλα εσύ από τώρα κιόλας. Είμαστε ακόμα σε φάση της προετοιμασίας. Καλό είναι να εμφανίζονται τώρα τέτοια σημάδια. Καλό είναι η ομάδα να εμφανίζει τώρα δυναμίες και κούραση, γιατί η κούραση είναι δείγμα της δουλειάς που γίνεται.
Και οι όποιες αδυναμίες υπάρχουν, έτσι, είτε σαν σύνολο είτε ατομικά, να εμφανίζονται τώρα για να τις διορθώσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής και με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Harrison Air. Μέχρι και τις 7.30 θα πάμε παρέα. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Ανοιχτές και οι τηλεφωνικές γραμμές 2-31-0-287-38 για λίγο ακόμα. Όσοι προλάβετε. Για το χθεσινό παιχνίδι και γενικότερα για την ομάδα του ποδοσφαιρικού Άρεος, ο οποίος αύριο στις 7 δοκιμάζεται με την Ξάνθη στα Πηγάδια, έτσι, στην Ξάνθη Αρένα όπως λέγεται πλέον το συγκεκριμένο γήπεδο, ομάδα του κύριου Πανόπουλου, λοιπόν, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι όπου ο Ερέρα θα τεστάρει λίγο την ομάδα και μακριά από το γήπεδό της, απέναντι σε μια ομάδα που θα αντιμετωπίσει φυσικά στη διάρκεια της φετινής σεζόν και συγκεκριμένα στο φινάλι του πρώτου γύρου του φετινού πρωταθλήματος, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο Άρης σε ένα καλύτερο αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν μας επέτρεψε να δούμε πολλά το γήπεδο όπως ήταν χθες, και θα περιμένουμε να δούμε ενδιαφέρον αύριο την εικόνα της ομάδας και την εντεκάδα που θα κατεβάσει φυσικά ο Ερέρα και τις αλλαγές που θα πραγματοποιήσει. Εγώ ξαναλέω, δικιά μου γνώμη είναι ότι σιγά σιγά και όσο πλησιάζουμε στη σέντρα θα πρέπει να περιορίσει λίγο αυτό το διευρυμένο rotation, να το πω έτσι, ο Ισπανός τεχνικός, και να αρχίσει να δουλεύει με ένα συγκεκριμένο αριθμό ποδοσφαιριστών και κυρίως αυτούς που θα βασιστεί τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Καλό να δίνει κίνητρο σε όλους, εντάξει, αλλά για να αποκτήσεις και την ομοιογένεια και τη χημεία ως ομάδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση να δουλεύουν ένα γκρουπ παικτών συγκεκριμένα μαζί. Έτσι. Δηλαδή, εγώ, ο Βασίλης και ο Παύλος που είναι έξω, ας πούμε, για να κάνουμε κάτι πρέπει να το δουλέψουμε οι τρεις μας. Αν δουλεύω μια με τον Βασίλη, μια με τον Μάκη από μέσα και τέτοια, δεν θα μπορέσεις να το κάνεις. Πρέπει. Είναι κατανοητό ότι σε μια φάση της προετοιμασίας θα τους βάζεις όλους, θα κάνεις μαζεμένες αλλαγές κτλ. Σιγά σιγά όμως ο Ερέρα πρέπει να αλλάξει λίγο το σκεπτικό του πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, και νομίζω το κάνει κιόλας σε αυτά τα τελευταία φιλικά της ομάδας πριν την σέντρα του πρωταθλήματος. Για τον ΚΑΜ, επειδή ρωτάει και ο φίλος ο Δημήτρης, να αναφέρουμε ότι αυτό το οποίο λέγαμε και πριν, περιμένουμε τις υπογραφές. Ο παίχτης είναι από το πρωί στη Θεσσαλονίκη, πέρασε τις εξετάσεις, αλλά είναι τώρα θέμα να δουν οι δικηγόροι τα συμβόλαια, να τα εγκρίνουν και συνέχεια να ακολουθήσουν οι υπογραφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Όλα πήγανε καλά όσον αφορά τις εξετάσεις του. Λογικά θα το δούμε στο φιλικό με τον Μπαζιάννα τώρα, τον ΚΑΜ. Δεν θα τον δούμε αύριο, εκτός να κάνει κάποια μαγεία ο Ερέρα όπως έκανε με τον Γιουνές και πάρει τον Πορτογάλο στην Ξάν. Δεν νομίζω, εντάξει. Όταν δεν έχει κάνει ούτε μία προπόνηση, εκτός αν είναι στο Λυσίο κιόλας. Δεν το μάθουμε αυτό. Θα ρωτήσουμε κιόλας. Δύσκολα νομίζω βέβαια, αλλά θα δούμε. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Ο Παύλος σήμερα, Νίκο. Σε κατάλαβα, Παύλε μου, τι κάνεις. Δεν πήγα χθες στον αγώνα γιατί έχω ένα πρόβλημα με τη μέση μου
που με ταλαιπωρεί 30 χρόνια τώρα και με τις υγρασίες αυτές και ούτε όφιες ούτε καθιστός και, μπορώ. Και εμένα φίλε με πιάνει επικοινωνικής, πέρα την πλάκα. 35 χρόνια πρόβλημα είναι. Αλλά δεν είναι σήμερα. Κουμπώνω, αλλά όταν είναι έτσι ο καιρός χαπάκι, είμαι... Κουμπώνω χαπάκι. Τι χάπια, τι μεζουλίτ και αλυσές και Νορτζέσικ, Νορτζέσικ. Ε? Νορτζέσικ. Α, όχι ρε, δεν με κάνει τίποτα, τι είναι, θα είναι ένα, για μένα καραμέλες. τι λες τώρα, τι είναι νορτζέσικ και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δύο κουβέντες, δεν μου λες... Οι μεταγραφές τελείωσαν για τον Άρη. Οι μεταγραφές, ίσως και όχι. Νομίζεις και όχι. Μπορεί να γίνει ακόμα μια κίνηση στα στόπερ και ανάλογα με τις αποχωρήσεις που μπορεί να υπάρξουν από το ρόστερ, γιατί ο Μουμίν και ο Μπαρκάν νομίζω ότι μάλλον δεν θα είναι και μοναδικοί. Αυτά σας τα μπορεί είπα... να πας για έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Αλλά χωρίς βιασύνη, είναι αυτό που γράψαμε και πριν λίγες μέρες, ο Άρης έχει μπροστά του όλο τον Αύγουστο και θα περιμένει να δει τι θα του προσφέρει η αγορά αυτή τη στιγμή. Γιατί τα κασέ πέφτουν. Ναι. Μικροφωνίζω. Όχι. Γιατί εγώ έτσι έχω μια τέτοια αίσθηση. Όχι, όχι, κανένας. Είδα, θα σε πω τώρα, είδα το γκολ από ένα βιντεάκι, ένα λεπτό και πέντε δεύτερα. Πολύ φτηνό το γκολ. Ναι. Όλη η άμυνα, όλη η μεσοαμυντική γραμμή, δηλαδή δεν μπαίνουν τέτοια γκολ. Εν πάση περιπτώσει, φιλικό προπόνηση, αλλά πολύ φτηνό. Ναι. Πάρα πολύ φτηνό. Επίσης, είδα περίπου στα 4-5 λεπτά ένα-δύο βίντεο από Ολλανδία με την De Haag. Η ομάδα πριν να σου με κερδίσει, πάλι στα κεντρικά, δηλαδή back και με τον τερματοφύλακα, υπήρξαν 2-3 φάσεις που οι άλλοι ήταν μόνοι τους, απλά να με δεν τους κάθισε η φάση. Ναι. Δεν τους κάθισε η φάση. Θα μου πεις, ήταν και πριν από 10 μέρες, καινούργιοι παίκτες, ας πούμε, για τα λοιπά. Τον κορμό τον έχει βγάλει, Νίκο, ο Ισπανός. Δεν υπάρχει περίπτωση. 15 μέρες, ας πούμε, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εγώ μιλάω και για τις προπονήσεις, όχι μόνο για τα φιλικά. Γενικά. Ναι. Έχει την ομάδα, να με λοιπόν, ας πούμε, στο μυαλό του. Αυτό είναι, να είμαι σίγουρο. Ναι. Η ομάδα πρέπει να κάνει, λοιπόν, μεταγραφές, γιατί αυτοί που πήγανε στο δεύτερο ημιχρόνιο, να μην λέμε τα ίδια. Και αν έχουν στο μυαλό τους ότι αυτή την ώρα φαίνονται 15-16 παίκτες. Δεν γίνεται έτσι, φίλε. Δεν βγαίνει πρωτάθλημα με 15-16 παίκτες. Αλλά αυτοί οι 6 που μπήκανε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημιχρόνιο, κάνα δύο είναι γνωστά, τα είπαμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν έχεις βάθος στον πάγκο. Ναι, πώς να το κάνουμε. Δεν μπορείς να αλλάξεις και με μια ολόκληρη ομάδα τη μια στιγμή στην άλλη. Ναι, κοίταξε να δεις. Αν ήταν αλλιώς, ας πούμε, τα πράγματα, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Γιατί και η άλλη ομάδα, 18 μεταγραφές έχει, η Λάρισα. Όντως. Και έδειξε σχετικά καλύτερο πρόσωπο. Την έδωσες χώρο εσύ στο πρώτο ημιχρόνιο. Την έδωσες. Άσε το χορδοτάπιτα. Μέχρι το 15 της έδωσες γήπεδο. Άσε το χορδοτάπιτα. Μετά ήσουν εσύ. Μετά ήσουν εσύ μέχρι το ημίχρονο. Γιατί είπες μια κουβέντα σωστή. Να μην κρυφτούν λοιπόν πίσω από τον χορδοτάπιτα. Όντως υπήρχε πρόβλημα και όπως είπανε πολλά παιδιά, δηλαδή αν γινόταν το μάτς με την ΑΕΚ θα είχε γκρεμιστεί το Χαριλάου. Δηλαδή πώς δόθηκε αυτή η άδεια. Γιατί δηλαδή, τι να πω, πρεμούρα. Είπαμε και για τα διαρκείας, θυμάσαι τι είπα πριν από 2-3 ημέρες. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση στον κόσμο του Άρη. Θα πάει ο κόσμος. Η αγάπη του Αριανού για την ομάδα είναι παθολογική. Το έχουμε πει. Αυτό εκμεταλλεύονται να με κάποιοι τυχοδιώκτες και έχουν διαλύσει το σύλλογο. Αλλά δεν χρειάζεται. Θα πάει ο κόσμος. Ας γίνουν όμως και 5 ενέργειες σωστές. Ναι. Γιατί με 15-16 παίκτες μακάρι να είναι περισσότεροι, αλλά έτσι πιστεύω. Δεν νομίζω ότι βγαίνει πρωτάθλημα, κύπελλο κτλ. Και επίσης αυτός ο πιτσιρικάς, ο Ιβοριανός, ο Μελέτζε, τι γίνεται αυτός. Περιμένουμε να τακτοποιήσει και αυτός το θέμα με τη βίζα του και να έρθει. Δηλαδή
πού είναι να με το. Αυτός πού βρίσκεται, είναι τώρα στη Βουλγαρία, να σου πω κάτι. Το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Μελέτζε. Ο Μελέτζε δεν θα έρθει να σου δώσει κάτι επιπλέον στο κέντρο. Ο Μελέτζε είναι μια κίνηση με παιδί στο μέλλον. Αλλού πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή, στο Μελέτζε. Μάλιστα. Εντάξει, ο Μελέτζε είναι συμπληρωματική επιλογή. Όχι, γιατί, πρόσεξε, γιατί είδα βίντεο από τον παίκτη. Ναι. Είδα βίντεο. Και μ' άρεσε λοιπόν ο πιτσιρικάς. Την μπάλα με μία έχει να μετά με την κάθε την παλιά, παρότι είναι χάφα αμυντικό και είναι σκυλή. Κάτσε, εκτός... γιατί εδώ πέρα κρεμεί και του Σιώπη μέχρι τέλη Αυγούστου. Άσε Σιώπη μου, πει εδώ λέμε ότι παίχτη που πήρες. Ναι. Εκτός και αν δείχνανε άλλο βίντεο. Ο πιτσιρικάς αυτά που είδα με άρεσε. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω τα πράγματα να εξελιχθούν πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν εχθές. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Παύλε. Καλή συνέχεια. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ωραία, ανοιχτές για λίγο ακόμα οι γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Έχει το ρίσιο κουβεντούλα σήμερα. Έτσι, μετά από μάτς. Έτσι είναι. Λοιπόν. Και θα υπάρξουν και εκείνοι φυσικά που αύριο θα πάνε μέχρι και την Ξάνθη. Για να δούνε το φιλικό με τους ακρίτες. Δεν είναι άλλωστε μακριά, γιατί κάνα 2 ώρα γίνει. Πόσο είναι ο Βασίλη, ξανά πω. Κάνα 2 ώρα δεν είναι. Κάπου εκεί. Περίπου. Σου φέρω κάτι. Θα σου τζουκ λουκούμ, θες. Κάνια καριόκα. Εγώ δεν το ξέρω ότι η Ξάνθη είναι φημισμένη για τις καριόκες της. Ναι, μου το είπανε πρόσφατα και μου λένε καριόκες, λένε. Άμα πας λέει Ξάνθη, φέρεις καριόκες. Λέω γιατί. Λέει, η Ξάνθη λέει βγάζει καριόκες, λέει. Τι λέει. Αλλού δεν έχει δηλαδή. Εγώ για τα σιροπιαστά, στα σιροπιαστά είχαμε μείνει μόνο. Σου τζουκ λουκούμ, μπαμπάδες και τέτοια. Λοιπόν, πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Ετοιμάζεις για Ξάνθη? Ορίστε. Ετοιμάζεις για Ξάνθη, λέω. Όχι από σήμερα, αλλά από αύριο το πρωί ναι, θα μπούμε στη διαδικασία. Έτσι, ίσως πλέον δεν είναι και πολύ μακριά. Ελά. Θα φέρεις και στο κλουμπού, μου λέω. Ας δούμε πρώτα πώς θα πάει η ομάδα και μετά βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Τι θα γίνει. Πάρει πιθανότητα να το δείξει τον αγώνα, τίποτα. Όχι, μάλλον δεν θα είναι τηλεοπτικό. Μόνο ραδιοφωνικά. Μόνο ραδιοφωνικά. Επειδή ξανά στο Νόβα, μου το δείξει. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα το παιχνίδι. Αλλά θα το τσεκάρω τώρα μια που το ανέφερε για να είμαστε 100% σίγουρα και δεν νομίζω να είναι τηλεοπτικό. Το συγκεκριμένο. Έχει, τα έχει ανακοινώσει η Ξάνθη κιόλας. Με τις τιμές στο site της πριν λίγες μέρες. Άμα μου δώσεις 2 λεπτά, μπορεί να τα διαβάσω. Νομίζω ναι, και τα παιδικά είναι 5. Αλλά θα το βρω τώρα από το site της Ξάνθης και θα το αναφέρω. Γιατί αρκετοί από ό,τι μαθαίνω θα πάνε στο αυριανό φιλικό. Ορίστε. Το έχει στο κουπόνι του ΟΠΑΠ το μάτσο. Αλήθεια. Πόσο μας δίνει? 1,80. Όχι, 1,80 λέω. 2 παίρνω σύμφω και τώρα, αλλά έχουμε διαφορετική ώρα. Ναι. Το γράφουν 9 η ώρα. Ναι. Και τώρα στο βέλμα. 10 ευρώ είναι για τους ενήλικες, διαβάζω τώρα από το site της Ξάνθης. Και 5 ευρώ είναι το παιδικό για παιδιά έως 14 ετών, αύριο στις 7 η ώρα. Το 2.30 την Ξάνθη, ναι. 3.40 την Ξάνθη και 2.35 τον Άρη. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να το ρίξαμε ή να το αναβάσαμε. Μάλιστα. Πάζουμε τη Λάρκα, να το είχαν φράξει. Σοβαρά. Ναι, δεν μπορείς να το παίξεις καθόλου. Πολλούς είδα παίζανε αυτά τα φιλικά της Ολλανδίας με κάτι 8 αποδόσεις, κάτι τέτοια, πήγαν ταμείο κάποιοι. Όχι, και τα φιλικά της Ολλανδίας τα έχει ο ΠΑΠ. Ναι, πήγαν ταμείο κάποιοι με τα φιλικά της Ολλανδίας. Ναι, σίγουρα. Τώρα, δεν μου λες, υπάρχει πιθανότητα το μάτς με το μετάπλημα του ΠΑΣ για να γίνει στο Πατζόγλιο. Δεν ξέρω, αναζητείτε γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, το Καφτατζόγλιο, αν είναι διαθέσιμο, θα φανεί. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το Καφτατζόγλιο γενικότερα πάνω. Αυτό νομίζω είναι κρατικό. Αν γίνει. Και για ένα φιλικό τώρα, εντάξει, σίγουρα θα γίνει στο Βικελίδης. Διάβασα και αυτό το οποίο είπαν κάποιοι φίλοι νωρίτερα, γιατί ενημέρωση ΠΑΕ έλεγε ότι μπορεί το μάτς να γίνει και στα Γιάννενα, ότι οι ζωσιμάδες δεν είναι διαθέσιμοι. Ναι, δεν είναι διαθέσιμοι οι ζωσιμάδες. Άρα πρέπει να γίνει. Ναι. Μα γίνει Καφτατζόγλιο.
Είναι μια λύση. Το άλλο Σάββατο είναι το φιλικό. Το άλλο Σάββατο, ναι, ναι, ναι. Και μετά είναι με τη Λαμία το πρωτάθλημα που υπάρχει. Υπάρχει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με τον Ολυμπιακό Βόλου 19 του μήνα, μια μέρα μετά το φιλικό με τον, με τον Μπάς και μετά πρεμιέρα με Λαμία. Εκεί θα μας δώσουν τη σπήρα, πιστεύω. Λογικά, ναι. Σε ένα γήπεδο που δεν έχουμε και τόσο καλές αναμνήσεις, είναι η αλήθεια. Σίγουρα. Αλλά αυτά είναι για να, για να αλλάζουν. Έγινε πολλά και καλή εκπομπή και ο Χρήστος πότε γυρνάει. Την μεθεπόμενη Δευτέρα επιστρέφει. Μεθεπόμενη δηλαδή με... 20 του... Ναι, 20 του μήνα. Επιστρέφει. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ναι, καλή συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχει βγάλει και ημερομηνίες η... Πού μπαίνεις ρε φίλε, σε κλαμπ μπαίνεις, με τι ύφος μπήκε ο Γιάννης Παραπονιάρης, έτσι, ναι, ναι, με το γυαλί και τέτοια και τα λοιπά, ναι, γιο. Αφάσεις και στο 2,5 ώρα σου φίλε, μέχρι τις 10 καλά θα περάσεις. Λοιπόν, έχει βγει και με ημερομηνίες βλέπω το πρόγραμμα, συνοπτικά βέβαια, της Super League, κάτσα να πούμε στον Αύγουστο, ναι, αλλά δεν μας βοηθάει έτσι όπως το έχει. Δεν είναι χρηστικό το συγκεκριμένο, είναι η αλήθεια έτσι όπως το έχουν διαμορφώσει. Για τον πρώτο γύρο πάντως για τα ντέρμπι οι ημερομηνίες είναι για το Άρης ΠΑΟΚ 20 με 22 του Οκτώβρη, εκεί πέρα θα γίνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι βλέπουμε στο συγκεκριμένο site, κακώς δεν βάζουν το ΑΕΚ Άρης και το Ολυμπιακός Άρης και το Άρης Ολυμπιακός και το Άρης Παναθηναϊκός. Ναι, δεν το βάζουν. Μάλλον δεν αντέχουν τόση αλήθεια γενικότερα. Αλλά θα το βρούμε από άλλο site. Λοιπόν, κάτσε. Και εδώ το ίδιο το έχει. Λοιπόν, για να δούμε. Το βρήκαμε. Πρώτη αγωνιστική 25-26-27 Αυγούστου. Και 12-13-14 Ιανουάριου. Θυμίζω, ο Άρης παίζει με την Λαμία εκτός έδρας. Δεύτερη αγωνιστική, 1 με 2 Σεπτεμβρίου. Ο Άρης παίζει με την Λάρισα. Και η 17η αγωνιστική θα γίνει 19-20 και 21 Ιανουαρίου. Τρίτη αγωνιστική, μετά από 2 εβδομάδες, λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής. 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου. Άρης Λεβαδιακός. Η 18η αγωνιστική θα γίνει 26, 27 και 28 του Γενάρη. Τέταρτη αγωνιστική, ΠΑΣ Γιάννα Άρης 22, 23, 24 Σεπτεμβρίου. Πέμπτη αγωνιστική, πού το να το, Άρης Αστέρας Τρίπολης 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Έκτη αγωνιστική, Πανιώνιος Άρης 6 και 7 Οκτωβρίου. Μετά έχουμε πάλι διακόπη βλέπω λόγω των εθνικών. Άρης ΠΑΟΚ 20, 21, 22 Οκτωβρίου. ΑΕΚ Άρης 27, 28, 29 Οκτωβρίου. Το ντέρμπι της Τούμπας θα γίνει 23, 24, 25 Φεβρουαρίου και το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Βικελίδη θα γίνει 2, 3 ή 4 του Μάρτη. Άρης Ολυμπιακός 3, 4, 5 Νοεμβρίου και 9, 10 ή 11 του Μάρτη. Και βλέπω Απόλλωνος Μέγνης Άρης 10, 11 Νοεμβρίου και 16, 17 Μαρτίου το παιχνίδι στο Βικελίδη. Πάμε όμως στο φίλο, καλησπέρα. Νίκο, ο ναι. Παύλος είναι. Έλα Παύλε. Το είδα και εγώ ρε φίλε. Άρης ΠΑΟΚ μόνος έχουν ντέρμπι. Πουθενά αλλού δεν φαίνεσαι. Ναι, 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 ναι. Πουθενά αλλού. Ναι, ναι. Εξακολουθεί ας πούμε το Big Four. Εξακολουθεί λοιπόν ο πόλεμος που δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Γι' αυτό εμείς ας πούμε πρέπει, τι να πω, πρέπει να είμαστε τουλάχιστον μια μισή φορά καλύτερη σαν ομάδα και γενικά από όλους αυτούς. Εξακολουθούν και σε έχουν στόχο. Ένα ντέρμπι μόνο, γιατί γι' αυτό επειδή συμβαίνει να είναι στην ίδια πόλη. Αυτό λέει πάρα πολλά για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Παύλο. Μέσα στο γήπεδο να τους αποδείξεις αντίθετο. Και με την παρουσία σου την φετινή σεζόν γενικότερα και με την πορεία που θα πραγματοποιήσεις. Συνεχίζω, 10η αγωνιστική. Δεν την έχει. Κακό. Το site είναι λιπές εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Και είναι και γνωστό site κιόλας. Αθηναϊκό. Μέχρι τη 10η αγωνιστική πάει. Δεν πάει 15η. Εξαιρετικά. Μάλλον ανανεώνεται. Λοιπόν. Πάντως το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, υπενθυμίζω, στο Βικελίδης θα γίνει
20-21 ή 22 Οκτωβρίου. Εκεί δηλαδή όταν θα αρχίσει σιγά σιγά το φθινόπωρο. Θα είμαστε σε φάση φθινοπορεινή. Λίγες μέρες πριν την 28 Οκτωβρίου. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, της τελευταίας εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, ως All About Aris On Air. Αύριο φυσικά, 7 η ώρα, Ξάνθη Άρης, ζωντανή μετάδοση μέσα από το Λίμπερο 107,4 από τα Πηγάδια. Ακολουθεί το ντουέτο, με τον Γιάννη Παραπονιάρη όμως, μόνο με μπάσκετ αλλά και ποδοσφαιρικές έτσι πινελιές, παρέα μέχρι και τις 10. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.